Είμαστε live. Είμαστε live. Έλα καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έλα γεια σα. Περίμενε, περίμενε, ναι. Καλησπέρα σα. <laughs> όχι, δεν Άρχισα <laughs> από τώρα την ηρωνία. Όντω, <laughs> φοβό, καλά θα πάει αυτό. <laughs> θέλω να μου πει, κάτι. καλησπέρα, <laughs> Πολύβια. Καλησπέρα και στο καλεσμένο μα. Επιτέλου μα κάνει την τιμή. <laughs> καλησπέρα, τι κάνουμε. Be wealthy. Εν τι, από το να πω την κρίνια για τον επόμενο χρόνο. Λουκά μου, ρε, τώρα. Λουκά. Είσαι well. από τους λίγους που έχεις δύο, δύο, accounts. Ένα έτσι, ένα έτσι. Εμείς οι απλοί έχουμε ένα. Πού εννοείς δύο? Στο Instagram. Έχεις το προσωπικό σου. Α, Instagram. ναι, ισχύει. Ισχύ, ισχύ. Κοίτα, στην αρχή για μέχρι πρόσφατα είχα το προσωπικό μόνο και λέω, ξέρεις τι, το να είναι λίγο και πιο official, έτσι φαίνεται λίγο πιο wow. Οπότε, <laughs> έτσι, το έτσι, <be laughs> Wealth. Η αλήθεια είναι όμω ότι πλέον επειδή έχω συνδέσει αυτό το account ρε, εσύ κάτω στο YouTube, yeah. μου στέλνουν μηνύματα στο Be Wealthy και ξέρει, τα βλέπω μετά από τρει-τέσσερι μέρε. Γιατί εγώ έχω κλεισμένε τι ειδοποιήσει σε όλα. Και στο YouTube, δηλαδή, όταν μου γράφουν σχόλια, παιδιά, όποιο μου στέλνει σχόλια ακόμα και στο βίντεο ενό YouTube, θα το δω επειδή θα μπω να το δω. Κατάλαβε την Δεν μου έρχονται ειδοποιήσει ποτέ. Και ναι, απαντάω με καθυστέρηση. Τέλο yeah. πάντων. Yeah. Δίβα, δίβα, δίβα. Καλό, πρώτα expose. <laughs> Όχι, ρε, καλό είναι αυτό γιατί να σου πω κάτι. Εμεί, α πούμε, εγώ αναγκάζομαι να βγάζω ε, κρέπε, πίτσε, ομόλογα, χρηματιστήρια, όλα στο ίδιο account. Ε, δεν πάνε. Μπορεί <laughs> <Ούτε>, καλά <laughs> που το <τα> έχει ξεκαθαρίσει. <laughs> εγώ δηλαδή βγάζω από, από αποκριέ κολοκίδε μέχρι την αλμπάμπα στο ίδιο. Εντάξει. Καλησπέρα, παιδιά, σε όλου σα. Στο... Πε το, πώ λέγεται αυτό, στο δίπλα στο... Για Έλα ρε, πολύ βιαστή, θέλω σπίρτο. Εδώ, που μας μιλάνε οι άνθρωποι. Στο so ρε. Ξέρω εγώ, so τι να καταλάβω να πούμε. Τα λες περίεργα, δεν λίγο, λίγο να γελάσουμε, λέει. Τι αλεύρι έχεις πάρει για πίτσα, ρε. Έχω πάρει μηδέν μηδέν λέγονται αυτά. <laughs> δεν ξέρω, <laughs> έξτρα, έξτρα πρωτεΐνες λέγονται, για να γίνει ψωμί, είναι καλό. Λοιπόν, θα μαλώσουμε λέω, σε λίγο, ρε, ε, ναι, αυτά θέλει. Ο Greek Trader, όπως πάντα, θέλει να μαλώσουμε και τέτοια. Θα αυτά. Μέσα στην ίδρυγα. Μέσα στην ο Greek Trader. Να ξεκινήσουμε με αυτά. Καταρχά, για να μέχρι να μπούμε στα άλλα. Καταρχά, με... Λούκα, γιατί, γιατί μου απαντά στα stories και δεν με ταγκάρεις. Γιατί το έχω μεγάλη απορία και δεν με σε ακόμα. Α, καλά, αφού, καταλάβω, αφού τα, τα βλέπει όλα μου δηλαδή, τα stories. Όχι. Αυτό τα βλέπει όλα μου τα stories. Γιατί λέω εντάξει, θα απαντήσει μόνο με την ησυχία του. Δεν, δεν θέλω να σε αγχώνουν οι ειδοποιήσει που θα σου έρχονται από το Instagram. Οπότε δεν καταλαβαίνω. <laughs> είσαι τελευταίο. και σε μια ηλικία, έχει και παιδιά. Αυτό το τελευταίο. Ισχύουν αυτά. Αυτό το τελευταίο το είδα 14 ή 18 ώρε. Που σημαίνει ότι είχα λίγο ακόμα να απαντήσω. Μου είχε περάσει έτσι αυτά τα τελευταία. Ε, εντάξει, δεν χανόμαστε και να μην απαντήσει. Ε, ε, θα τα στο κόσμο ότι, Θα γίνει στον κόσμο ότι κοίτα ο Νίκο του Μπεκί. Τίποτα αυτό. Ε. Θέλει να έχει το τελευταίο εσύ... λόγο ο Νίκο πάντα. Δεν ξέρεις. γίνεται ναι. να μην απαντήσω. Για πάμε κανένα like. Όντω, για, για σου Λάζαρε. Λουκά, δυνατή. Πού νάτσι, είμαστε στα λίγο. like, κάτσα να δούμε εδώ πέρα. Πόσα like έχουμε. Εσύ θα μα πει. Εσύ είσαι υπεύθυνο στο like σήμερα, να ξέρει. Τα πήγα καλά την προηγούμενη φορά, μάλλον γι' αυτό, ε. Γενικά μου πάει καλά στα τελευταία. Μου πάει και ένα κάπου και πάνω like. σε views. 31 like, παιδιά, έχουμε μέχρι στιγμή. Και έχουμε κάνει Εντάξει. και 146 like το τελευταίο. Άλλα 20 like τα παίρνουμε ακόμα. Είμαστε 55 παρακολουθούν. Άλλα like, 20 Άντε να like. βάλω κι εγώ ένα. Οπ, νάτος, α, α, τα, τα, βλέπουμε αυτά. Το είπε για πολιτής ρε παιδάκι μου εγώ. Το, έχω καταλάβει. <laughs> θα τον φάω τον president. Αν κατεβώ στην πιάτσα. Λοιπόν, λοιπόν. Τι γίνεται με τα χρηματιστήρια. Έκλεισε για σήμερα από Δίδα. Τι να γίνει. Λουκά βράζει. Βγήκε ο Τζερόνο Πάουελ και, και τα έφερε τούμπα. Τι είπε. Έκανε Πώς είπε. ανεβάσει 75 μονάδες μονάδε βάση. Δεν περιμένανε. τόσο περιμένα, αλλά δεν το περίμεναν. Τι να σου πω. Δεν φάγανε νομίζω, νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν ότι ανέβασε το 075. Αυτό το περιμέναμε. Νομίζω είναι το guidance. Ότι ήταν πιο σκληρό από ότι. Τα σχόλια που έκανε μετά δηλαδή ήταν πιο σκληρά από ό,τι περιμένει η αγορά. Μας βάρεσε. Λοιπόν, κάτσα. να ε, να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Ναι, πολύ ευχαρίστω. Σαν υπό προποθέσει όμω. Δεν θέλω να γεράσω εδώ, ξέρει, αλλά. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Ήμουν ένα τσακ πέρσι. Ε, όταν γίνω εκατομμυριούχο, ε, νομίζω θα είναι καλύτερα. <σχει> Μπράβο, καλή πασα αυτό. Καλή πας αυτό. Και ήθελα να σα ρωτήσω. Τώρα που μα κόψαν τι χορηγίε, मε... Πώ ζει, Τι ασχολείσαι, <χωρίζει> Ο πόνο ο πόνος, πόνος χορηγιών. Έλα, για πάμε. Ε... <χωρίζει> <σχωρίζει> <χωρίζει> να ακούσουμε λίγο και για τον ίδιο μωρή τη ζωή του. Εντάξει, θα τα ξέρει ο κόσμο. Τα λέμε κάθε Τετάρτη. Σχεδόν. Τώρα το κάνουμε <χωρίζει> να δεύτε, Έχω, κάποια <χωρίζει> μικρο... Έχω ακόμα κάποια μικρό εισοδήματα γενικότερα από το ίντερνετ ε, και από εκεί και πέρα δουλειά αρέσει. Ό,τι κάνει ο καθένας. Δηλαδή δεν, είμαι, δεν αποτελώ εξαίρεση. <χωρίζει> Σύντοτι και η γυναίκα μου έχει ένα εισόδημα. Δεν δούλευα τα τελευταία 2,5 χρόνια με την κλασική ενία τη δουλειά. Είχα κάνει <συσίλω> μικροδουλειέ ε, λίγε ώρε την εβδομάδα, σε φαση ξηρασία, 5-6 ώρε την εβδομάδα και για μικρά διαστήματα. <συσίλω> Αλλά και να σου πω και κάτι, είτε κοβόταν είτε όχι το εισόδημά μου από το Ιντερνετ, ενώ αυτό που είπε και εσύ, θα ξεκίναγα τη δουλειά γιατί ήταν και θέμα υγεία, εσύ. Δηλαδή, είδα ότι μετά από δύο χρόνια και να βγάζει λεφτά από το σπίτι, δεν είναι και πολύ υγεία να είσαι όλη μέρα σπίτι, κατάλαβα μου κάνει κακό στα κιλά, είχα πάρει πολλά κιλά μεταξύ άλλων και είναι ωραίο το γενικά να είσαι έξω. Απλά και πάλι το, υπέρο... θέλουμε με περιορισμένο τρόπο, δηλαδή δεν θέλω να δουλεύω 60 ώρες την εβδομάδα για κάποιον άλλον, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Ναι. Ναι, όχι, σε καταλαβαίνω, δίκιο έχεις. Α, και με τι γενικά, με τι ασχολείσαι τη ζωή σου, τι δουλειά κάνεις, δηλαδή με τι έχεις... Έχεις κάποιο σταθερό επάγγελμα. Ε... όχι, εγώ... Εγώ ποτέ δεν είχα κάποιο σταθερό επάγγελμα. Έκανα διαφορετικέ δουλειέ από τα 16 μου, έχω ξεκινήσει και έχω αλλάξει τόσε πολλέ δουλειέ και εργοδότε που μάλλον θα το κάνω βίντεο κάποια στιγμή. Γιατί όταν αλλάζει πολλέ Εγώ... δουλειέ και εργοδότε, ένα πράγμα που μαθαίνει είναι να εκτιμά τη συγκεκριμένη δουλειά. Γιατί όταν δεν, το, δεν τη βλέπει εκ των έσω, σου φαίνεται εύκολη. Όπω και το YouTube που κάνουμε, α πούμε, εμεί, τα βίντεο κτλ. Σε όλο, σε όλο τον κόσμο φαίνεται εύκολο. Ενώ ξέρει ότι στην πραγματικότητα τα live είναι εύκολα. Δεν κάνει μοντάζ, δεν κάνει edit, δεν κάνει κείμενο, δεν βρίσκει στο θέμα τίποτα. Νομίζεις. Οπότε. Ναι, <exaggerated> <partie> 네, σε σχέση με το να κάνει ένα δεκάλεπτο βίντεο που πρέπει να κάνει και όλη την άλλη διαδικασία. Ενώ στον κόσμο φαίνεται evet. κάτι εύκολο ότι ο άλλο τι κάνει, τραβάει απλά μία. Mm -hmm. Οπότε mm -hmm. μου έχει δώσει mm -hmm. και την ευκαιρία να εκτιμήσω, να εκτιμήσω γενικότερα διάφορε δουλειέ. Ακόμα και τα φυλάδια, α πούμε. Κατάλαβε όταν ήμουν από τι ειδικά σμήρε τα φυλάδια. Και mm -hmm. μοιάζει εύκολο απ' έξω, αλλά μου έχει κάνει να εκτιμήσω ας πούμε, το ότι όταν βλέπω κάποιο να μοιράζει φυλάδιο, θα το πάρω. Ακόμη και να μην με ενδιαφέρει και δεν θα τον απορρίψω. Ε... Αυτά. Κατά τα άλλα, γενικά ήμουν στο hustling, όπω το λε και εσύ συνήθω, ε, όλη μου τη ζωή. Μάλιστα. Ε, βλέπω εδώ πέρα τα παιδιά από μόνα του. Ε, για τον Πάουελ ότι θα συνεχίσει να τα επιτόκια μέχρι να φτάσει στο 2%. Ποιο ήταν το guidance, αυτό που σου είπε ο Πολύβιο με λίγα λόγια. Ο Πολύβιο το είπε, όταν είναι πιο σκληρό ή ο Λουκά. Ο Λουκά, ο Λουκά. Ο Λουκά, ο Λουκά. κιόλα. Συγνώμη, συγνώμη, εσύ, GS, αγόρι μου, δεν θα βάλει ποτέ μυαλό. Παιδιά, αυτό το πράγμα που έχετε το... τι επενδύσει με τρίμηνα και με χρόνου και τέτοια, με, με σκοτώνει δηλαδή. Ε, το, καλό, το, καλό, είναι, το καλό είναι ότι στο YouTube όλα μένουν. Και το καλό είναι ότι δεν νομίζω δηλαδή κανεί από του τρει μα εδώ πέρα ότι ποτέ έχει κάνει. Εκτό από τον Πολίβιο που ήθελε κάτι στοιχήματα ενό έτου. Κανεί από εμά εδώ δεν, δεν, γινυγάει, δεν το είπα Εσεί το είχατε πει. Δεν σε, δεν ένα, σε ένα, Είχο, παλιό live που πω, πω, κάνατε εσεί. Εσεί <σχελίως> τα είχατε πει αυτά. ήρθα καλεσμένο και λέμε: Μισού χαλάμε το χατήρι. Ναι, ψεύδεται. Όπω πάντα ο Γιώργο λέει ψέματα. <laughs> Παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Μέχρι το 99 είσαι ακόμα. Ποιο 99, βρε. Κα... Άστο. Παιδιά, πόσο είναι αγορά σήμερα κάτω, πόσο είναι γενικά, πόσο έχουμε φτάσει φέτο, μείον πόσο είναι αγορά περίπου, μείον 20-25, Α, είναι... α κα... κάτσε ανοίξει το trading view που τα έχω όλα μαζί, καλά λε. Για δε το λίγο. Να δω τα χάλια τα μαύρα, πόσο είναι ο SP θε να δούμε. Ε? Ε, ναι, ο SP, ο Dow Jones, όλοι αυτοί. Mm. Όλοι αυτή. <laughs> όλο <laughs> αυτό το παρεάκι. Όλα <laughs> αυτό, ε, εκεί, όλα στο, αυτό. από το μείον 18 μέχρι το μείον το 25 θα παίζουν ε, μπαλίτσα. Κάπου εκεί πέρα θα είναι. Oh, παραπάνω ρε. Ναι, όχι, Πολύβιε... γιατί έκανε bounce, έκανε bounce. Ναι. Πολύβια τελικά δεν είναι τέτοιο, ε. Τι. S&P μείον 21,5. Nasdaq 100 μείον 33. Μείον 33, να λάπει όλα. Year to date, year to date θα σου στείλω, Μη... υπόσχομαι, υπόσχομαι εδώ δημοσίω jazz, το βγάλω στο story με το που κλείσουμε και αλλιώ να μου το θυμίσει κάποιο από εσά, στείλτε μου, να σου στείλω πόσο είμαι με μείον στο, ας πούμε, στην μπαμπα, στην Facebook, σε αυτά που είμαι μεγάλα μου. Που έχω βασικά αυτέ τι δύο. Μείον 46% δεις... φέτο η μπαμπα. Να δει ότι είμαι καλύτερα από αυτά. Από αυτά που είναι η αγορά. Δηλαδή, αν είχα ας πούμε, απλά SB500, είμαι καλύτερα από αυτέ τι δύο. Και να το δούμε αυτό που σου λέω. Και αν τα πάνε προ τα πάνω, αυτέ ανεβαίνουν πολύ περισσότερο από την αγορά επίση. Να τα ξέρετε αυτά. Ε, αυτό, θα μου πει. Να σου πω, τι, δεν είναι, τελικά δεν σταμάτησε το τέτοιο. Νόμιζα ότι θα γίνει ένα bounce από εκείνη την ημέρα που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Το, ίδιο, ίδιο είναι. Ρε. Δες, το περίμενα αυτό. Και το Κοίταξα. κοίταξα, είναι ακριβώ το ίδιο. Οπότε τι μου λες. Ναι. Όχι, δεν, δεν είναι άδικο. Προφέρω... Δεν Περίμενε, δεν μου σταματήσει. Δεν είμαι σταματήσει. Θα ότι πάει κι άλλο. Δεν, δεν είχα άδικο όμω. Μέχρι τώρα δεν με είσαι αποδείξει ότι έχω άδικο. Αφού είναι στα ίδια και παντελήμου. Εγώ πατελά, μου. Εγώ θα σου αποδείξω. ναι, εσύ, εσύ, εσύ το αναφέρει εκεί πέρα κατευθείαν. Να πα να το βαρέσει. Το ήξερα, ρε φίλε. Το ήξερα. Το ήξερα, αν... αν... ρε το... άτομε. Το... Σε, έχω, σε, έχω, καταλάβει <laughs> πλέον. <laughs> <laughs> το ανέφερα. Γιατί μου είπε ότι από εδώ και πέρα μου λε θα πάμε στο πάνω. Μην Τι Έπεσε. Όχι, καλά θα πάνε, παιδιά. Μην αγχώνεστε. Μην αγχώνεστε. Λάβουμε. Μόνο η Πάπα θα είμαστε πέσει. Η μπάπα και η μέτα θα πέσει μόνο. όλοι οι άλλε θα ανέβουν. Ε, εσύ τι πιστεύει, Λουκά. <laughs> πιστεύει ότι έχει προ τα κάτω άλλο. Ε, σε, σε, τι χρονικό διάστημα εννοεί, Δηλαδή, αν εννοεί αν έχουμε βρει το πόντο. Δηλαδή, είμαστε κοντά στον πάτο, Ναι, είμαστε πάμε κάπου ή θα συνεχίσει. Επίση, επίσης, επίσης πάμε, <laughs> για, πάμε για, πάμε για recession, με το 23, σαν χρονολογία. Γιατί τώρα εντάξει, ε... πριν που ξέρουμε τι είναι. Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε recession το 23. Γιατί, ξέρεις τι, τα χειρότερα νομίζω ότι έχουν βγει πλέον. Δηλαδή, δεν το βλέπω... Ο πληθωρισμός μετριέται σε, σε year over year. Που σημαίνει ότι να δούμε double digit πληθωρισμό στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και την Αμερική του χρόνου ξανά είναι λίγο καταστροφικό, κατάλαβες, γιατί είναι on top αυτού του χρόνου. Ε, το αποτέλεσμα του το, το, το τελευταίου quarter της Αμερικής ήταν καλό. Ήταν 2,5% πόσο βγήκε το τελευταίο κουόρτερ. Δεν ξέρω, το βλέπω δύσκολο να πάμε σε βαθύ recession το 2023 θα συνεχίσει να ανεβάζει και άλλο τα interest rate το Powell. Το ένα, ένα πράγμα που βλέπω ότι έχουν κάνει λίγο... Έχουν κολλήσει στο ότι πρέπει τα interest rate, μάλλον ο πληθωρισμός, να είναι στο 2% για κάποιο λόγο. Επειδή έτυχε mm. τα τελευταία λίγα χρόνια, σε μια ιστορία 100 και ετών, να είναι 2% ας πούμε και έχουν κολλήσει, έχουν αγκιστρωθεί σε αυτό το 2%. Ε, ο μέσος όρος <σοχή> <σώσης σοχή> του πληθωρισμού ναι, ο μέσο όρο του πληθωρισμού στην Αμερική, για παράδειγμα, από το 71 έω τώρα είναι 4%. Ο μέσο όρο. Και θα συνεχίσει και... και θα είναι. Δεν πιστεύω με τίποτα πιο κάτω. Ναι, και εγώ εκεί πιστεύω. Το πιο πιθανό είναι ότι κάποια στιγμή λίγο θα αλλάξουν το το χαρακτηρισμό του 2%. Ε, και θα κάνει είναι αυτό το γεγονό, η αγορά δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει ξανά έτσι απλά το 2% πλέον. Και με ιστορικά δεδομένα, ε, πώ το λένε, ανεργία χαμηλά. Παιδιά, στη Γερμανία δεν ξέρω στη Σουηδία αν εσύ το βλέπει, Νικό. Ε, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και είναι κάτι που και πριν 6 χρόνια που είχα έρθει δεν υπήρχε, ε, ε, ειδικά τόσο έντονο. Δεν υπάρχει μέρα που να βγω έξω και να μην δω ένα βάν ή ένα αυτοκίνητο που είναι εταιρικό ή οτιδήποτε. Που να μην γράφει, ζητάμε ε, υπαλλήλου ουσιαστικά. Δεν υπάρχει εταιρεία στη Γερμανία και τομέα στη Γερμανία που να μην υπολειτουργεί, επειδή δεν μπορεί να βρει εργατικό δυναμικό. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τραγικό σε αντίθεση με, τη, με τόσα συνέβαιναν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ας πούμε, αυτό που είχαμε συνηθίσει. Ε, δεν ξέρω. Γενικότερα δεν το βλέπω τόσο, τόσο άσχημο. Ε, και μην ξεχνά ότι Πάμε σε συστημικό ρίσκο, σε συστημική απειλή. Οι κεντρικές τράπεζες θα αλλάξουν ερώτα, θέλοντας και μη. Αλλιώς πάμε πίσω σε πολύ κακές καταστάσεις. Δηλαδή το είδαμε και από την Αγγλία πρόσφατα. Δεν θα άφηνε το συνταξιοδοτικό της πρόγραμμα να την αχθεί στον αέρα. Παρότι Είναι έχει καλά... πάρα πολύ μεγάλο πληθωρισμό, έτσι. Μοιάζει και μιλάς για την Ευρώπη. Ε, εγώ την Ευρώπη, δηλαδή, και εγώ το, το διαβάζω. Την Ευρώπη φοβούνται πιο πολύ. Η Ευρώπη είναι πιο κοντά στο stark flexion από ότι είναι Αμερικέ, α πούμε. Και, καλά, η Ασία δεν έχει αυτό το θέμα. Ούτε τον πληθωρισμό. Πάντα, πάντα η, πάντα η Ευρώπη ήταν. Αυτού. Ναι, πάντα ναι. η Ευρώπη είναι η άρρωστη τη υπόθεση, δυστυχώ. Και είναι και όλα λίγο εν, εντό εισαγωγικών λογικό, γιατί έχουμε μία ενιαία νομισματική πολιτική σε τόσε χώρε. Ε, δεν είναι όλες οι χώρες οι ίδιες και το είδαμε και με την προηγούμενη κρίση. Και η, το να αριθμιστεί γενικότερα αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι σαν την Αμερική που αποφασίζουμε και διατάζουμε ξέρεις, και είναι μία χώρα. Εδώ επηρεάζει με διαφορετικούς τρόπους. Ε, δεν λειτουργούν όλες οι χώρες το ίδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Αλλά ε, η Ελλάδα το... δεν μπορεί να ασκήσει νομισματική πολιτική, ας πούμε. Εκεί πόσο πληθωρισμό έχετε και πόσο επιτόκια. Τι πόσο το έχετε φτάσει εκεί, στην, Γερμανία. Τα επιτόκια είναι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε τα ίδια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πληθωρισμό είναι. Ναι. Ρε, πόσο έφτασε, 10. 10. Ε, όσο 10. στην Ελλάδα, περίπου. Πόσο έφτασε εδώ πέρα, 10, 12, δεν θυμάμαι. Στην Ελλάδα έφτασε 10, κάτι. Ναι. ναι, έτσι νομίζω. Και εδώ τόσο περίπου. Στην, uh, στη, στην Ελβετία, λοιπόν, είχαν κάτι τρία, κάτι τέτοια, δύο. <laughs> δεν θυμάμαι πώς η τελευταία φορά που το είχαμε δει. Το είχαμε ζητήσει με τον Μπέντζι κιόλας. Πάρα πολύ χαμηλό. Βέβαια, αυτή δεν και έχουν... Και η ε... Ελβετία πρέπει να έχει χαμηλό πληθωρισμό. Και επειδή πληθωρισμό, νομίζω. Ναι. Δεν, δεν έχει προβλήματα. Μήπως είναι σαν την... Καλά, το μεταξύ... Η μόνη χώρα που παρακαλά να έχει πληθωρισμό ακόμα και τώρα είναι η Ιαπωνία, ρε παιδιά. Διάβαζα και ένα άρθρο Όλοι αρχίζουν και κάνουν πιο σφιχτού ισολογισμού και στι κεντρικέ τράπεζε. Και η Ιαπωνία λέει: Σα παρακαλώ, χαμηλώστε κι άλλο τα επιτόκια. Πραγματικά που έχουν σοβαρό πρόβλημα αυτοί για να είναι σε, σε τέτοια φάση. Το τέλειο αντίθετα είναι. από όλο τον πλανήτη. Ε, δεν θα το πούμε τώρα αυτά. Δεν ασχοληθούμε με, την, με την Κίνα. Ε, σω το πούμε την Παρασκευή. Θα γυρίσουμε, την Παρασκευή. Θα γυρίσουμε κάποια στιγμή το σπάνιο στο, στο YouTube, παιδιά. Ε, επειδή με ρωτούσε ένα φίλο. Πάντω, σχετικά με την Κίνα και αυτά, τώρα επειδή ουσιαστικά και η Κίνα ζορίζεται, και επειδή επίση ο υπόλοιπο κόσμο ζορίζεται, έχει πέσει και η Κίνα και ούτε αυτή πούμε, παράγει με τον ίδιο ρυθμό. Δεν παράγει με τον ίδιο ρυθμό. Ούτε χτίζουν με τον ίδιο ρυθμό και οι ίδιοι, ούτε ζητάνε, έχουν τι ίδιε ανάγκε, α πούμε, για τσάλι ή οτιδήποτε. Οπότε, επειδή έχουν πέσει όλα αυτά και ηρεμήσει η όλη κατανάλωση, αυτό βοηθάει εμά, του υπόλοιπου, του δυτικού, στο να πέσει και εμά ο πληθωρισμό μα. Βοηθάει αυτό το ότι η Κίνα έχει ηρεμήσει και ασχολείται με το τη χώρα τη και δεν εξάγει τόσο πολύ όπω ήταν πιο πριν. Και ούτε εξάγει τόσο πολύ. Α, έβλεπα, έβλεπα τώρα ένα story που είχε κάνει ο Μπέντζη που έδειχνε τη δυτική και την ανατολική Γερμανία, μια και σε εκεί Λουκά, το Βερολίνο, συγγνώμη συγκεκριμένα, και έλεγε κάτι για τι διαφορέ που υπήρχαν, ότι οι διαφορετικές διαφορετικέ λάμπε, διαφορετικέ τεχνολογίε, οπότε από το διάστημα φαίνονται διαφορετικά. Και έβλεπα κάποι, ε, κάπου είχαν βγάλει ένα από το, το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, νομίζω, ένα καθηγητή, είχε κάνει για, το, για, το, για την ανάπτυξη της, του GDP τη Κίνα. Ε, ότι ήταν 60% λιγότερο από ό,τι η ίδια έλεγε. Και ο τρόπο που το έχει ανακαλύψει, μια και με το θύμισε σήμερα ο Μπέντζη, ήταν λέει από το διάστημα, από φωτογραφίε που είχαν βγάλει και είχαν, έχουν α πούμε data, υπάρχουν στοιχεία για όλε τι χώρε του πλανήτη από το διάστημα. Και βλέπει, α πούμε, παιδί μου, ότι με εξέλιξη Περνάει, ας πούμε, η Γερμανία κάθε 4 χρόνια, ας πούμε, κάθε 5 χρόνια και βλέπεις ότι πόσο έχει, ας πούμε, τόσο ανεβαίνει ε, το GDP της χώρας, ανεβαίνει κάθε, ξέρω, κάθε 4% το χρόνο, σου Οπότε βλέπεις αναλόγως και πώς αναπτύσσονται και πόσο φως έχει και τι γίνεται. Και αυτό το πράγμα το έχουν μεταφράσει και συγκρίνουν ότι εσύ που έχει 4 και εγώ που έχω 1, έχω πολύ περισσότερα φώτα. Στο εκείνο το σημείο το βράδυ, σαν, σαν χώρα, από ότι εσύ. Γιατί εργοστάσια, δρόμοι. Ε, αναπτύσσεται όλη η χώρα. Και λέει με αυτόν τον τρόπο έχουν βρει ότι η Κίνα έχει πει ψέματα και έχει 60% λιγότερο από ό,τι λέει. Κοίτα, στη Γερμανία πάντω οι περισσότεροι δρόμοι δεν έχουν φώτα. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Ωρα, ό, ναι. όπως έχει έρθει η Γερμανία. Ούτε όχι, εδώ, όχι, εδώ, όχι, δεν λέω τώρα. Γενικότερα, ούτε. πάντα ήταν έτσι. Ο... Ε, σε σχέση πόλεις, με την Αθήνα πάνω. Πάνω, πάνω, που είχα συνηθίσει. Όχι και στην και στην πόλη. Με την έννοια ε, δεν είναι τόσο έντονο ο φωτισμό ούτε στι εθνικέ που είναι κοντά στην πόλη, ούτε γενικότερα ναι. και στα δρομάκια έξω, ρε παιδί μου, και να βγει. Είναι λίγο ο φωτισμό και είναι κίτρινο. Το ότι είναι κίτρινο, βέβαια, είναι καλό, αλλά δεν είναι πολύ. και είναι αραιό, δεν είναι πολύ δυνατό. Εδώ δεν το έχουμε αυτό. Εδώ έχουμε το ανάποδο. Δηλαδή, εδώ, κίτρινο και εδώ, αλλά εδώ έχει παντού και παντού όμω. Δηλαδή, στα πάρκα, στου διά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πα κάτω από γέφυρε, παντού είναι μεθό. Εδώ, εδώ, ας οι γέφυρες... Άνα, άνα που τα φώτα εδώ έχει, άμα δεν ανάβουν, δεν έχει τίποτα. <laughs> έτσι είναι η Ελλάδα. <laughs> <laughs> το, λέω, το λέω αυτό με την Κίνα. Γιατί είχαμε μιλήσει και μαζί, ας πούμε, στο, σε προσωπικά έτσι μήνυματα, εγώ και εσύ, και θυμάσαι που συζητάμε, ας μια για διάφορα στοιχεία, για το πόσοι είναι ο πού είναι τα μεροκάματά τη, πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο. Παιδιά, πάντα το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν γίνεται τα στοιχεία που παίρνουμε, το έχουμε πει χιλιάδε φορέ. δεν γίνεται τα στοιχεία που λαμβάνει για μια χώρα που δεν είναι δημοκρατική με αυτήν την έννοια που έχουμε εμείς και δεν είναι έτσι απλά ανοιχτή όποιο θέλει εκεί να πάει να βγάλει στοιχεία για να τα φέρει. Κοίτα, ε, θα είναι αυτό, λίγο, εσύ... Θα είναι λίγο θολό ε, το τοπίο. Εσύ αναφέρει ένα... Και πάντα μιας... τα στοιχεία που διαβάζουμε είναι από τη Δύση. Εσύ, εσύ αναφέρεσαι σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει πολύ παλιότερα και ε, ναι, δεν έχει δεν έχεις δίκιο σε αυτή τη συζήτηση, γιατί τα data που σου έστερνα εγώ ήταν κατευθείαν από την Κίνα, τα συγκεκριμένα data τουλάχιστον. Κοιτάζαμε ένα συγκεκριμένο site που ήταν κινέζικο, ήταν από το official κινέζικο τη Κίνα, που μου λέει για τους μισθού που είχε αναφέρει. Οπότε δεν έχει πολύ μπάλα να παίξουμε εκεί. Από εκεί πέρα τώρα το να κοιτάμε λίγο το GDP και με αυτόν τον τρόπο πρακτικά αρεσί ε, Και πάλι όμω το πρώτο GDP να ήταν η Κίνα και να ξεπερνούσε την Αμερική, δεν θα μου λείγε πάλι και κάτι. Θα παρέμενε μια φτωχή χώρα. Η έτσι γκρίνει 1,5 δισεκατομμύριο κόσμο με 300 εκατομμύρια κόσμο. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά, άμα το δούμε per ούτε η Αμερική είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο. Νομίζω είναι το Λουξεμβούργο, η Ελβετία, δεν είμαι σίγουρο μία από αυτέ. Οπότε. Να, αυτό. Εννοώ... το βιωτικό του επίπεδο ναι, είναι καλύτερο. Μετά, νομίζω και η είναι πολύ ψηλά σε σχέση με το. Ναι, το... δεν έχει σημασία αυτό. Το, το μεγάλο προσωπικό της κοινάς δεν είναι ότι αν είναι ή δεν είναι, που δεν είναι όγκοντος. Είναι το θέμα ότι θα είναι όμως συνεχίσει έτσι. <συσκόλιο> δεν δε θα είναι, όχι. Στο περκάπητα δεν θα είναι ποτέ. <συσκόλιο> δε, στο υπογράφω. <συσκόλιο> δεν πάμε για περκάπητα. Περκάπητα πώς θα μπορούσε να γίνει μέσα πριν, πριν 20 χρόνια όχι περκάπητα δεν είχαν, Πριν 20 χρόνια ήταν αλλού-αλλού. Ε, ωραία, μεγάλω, ναι. Αυτό σου εξηγώ ότι ε, το να είναι μεγαλύτερο το GDP της από τη Αμερική. Το μπορεί να είναι, οκ. Okay. Και πάλι δεν μου λέει κάτι θέλω να σου πω γιατί συγκρίνουμε 300 εκατομμύρια κόσμο με 1,5 δισεκατομμύριο. Ο, φτωχο ο κόσμος θα είναι και πάλι φτωχότερο. Η πλειοψηφία, τέλο πάντων, του κόσμου. Ε, επίσης, ε, υπάρχουν σημάδια, όπως λες είπες και πριν, ότι πλέον τα επόμενα 20 χρόνια δεν θεωρώ ότι η ανάπτυξη της Κίνας θα, ε, είναι σημαντική σε σχέση με τα προηγούμενα ας πούμε, 20. Θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Σίγουρα ε? όχι. Σίγουρα, είτε εγώ, κοιτάμε του αληθινού αριθμού, είτε του. Ε, όποιου αριθμού και να κοιτάξουμε. Σίγουρα δεν θα είναι, αλλά σίγουρα θα παραμείνει καλύτερα από τι ειδήσει, προ το παρόν από αυτό που βλέπουμε μέχρι σήμερα. Έστω και λίγο, λίγο. Ε, λίγο νοσοκρό, αλλά θα είναι καλύτερα. Ε, άμα Δύση αναφέρει σε την Ευρώπη, πιθανόν. Τώρα, την Αμερική, η Αμερική ξέρει ότι δεν θα αφήσει εύκολα τα πρωτεία τη γενικότερα. Και είναι λογικό έτσι. Ο καθένα κοιτάζει το συμφέρον τη, κάθε χώρα. Το αν ήταν η Ελλάδα νούμερο ένα, α πούμε και η Ελλάδα το ίδιο θα κάνει. Δεν θα αφήνει εύκολα τα πρωτεία τη. Είναι απλά καλά συμφέρον. Είναι, το λύσο. καλά είναι. Για σερβι. Κα... Καλά είναι νομίζω. Μάλιστα. Eurobank και τέτοια πολύ καλή σα συνεργαστικά που λέτε εδώ πέρα. Γενικά για ελληνικό χρηματιστήριο, παιδιά, έχουμε την άλλη έκτακτο. Την άλλη εβδομάδα κανονικά δεν θα είχαμε live. Την άλλη εβδομάδα, έτσι δεν πέφτει, την άλλη πέμπτη, 10 του μηνό, 9.30 το βράδυ. Μία ώρα νωρίτερα δηλαδή, Έκτακτο και έκτακτη και ώρα θα έχουμε ελληνικό χρηματιστήριο με, πάρα, με δύο πάρα πολλοί, πούμε, έτσι δυνατούς, ε, ο ένας παίχτης ε, χαρακτηρίστηκε μόνο του σε μένα ε, και ο άλλος ο Βασίλης Ογωγωτής και ο Ήλιας ο Φάμελος, θα, θα τον γνωρίσετε τον Ήλια δεν τον ξέρετε, δεν τον έχετε δει πουθενά, Φάτσε και αυτά, δεν έχει παίξει αλλά τον δείτε και αυτόν. Πάρα πολύ. θα μα μιλήσουν άλλη εβδομάδα λοιπόν για ελληνικό. Οπότε δεν, τώρα δεν θα σα πω τίποτα από αυτά που δεν ξέρω τι, τι συζητάτε εδώ πέρα για Eurobank. Εκτό αν ξέρει ο πολύ δυσκά. Για στεγαστικά δάνεια σε ρώτησε ο άνθρωπο. Για συνειδητοποιεί στι μετοχέ, ρε. Δεν ξέρω. Δεν διάβασα καν τι ήταν. Λοιπόν. Επίση, ε, ήθελα να σα ρωτήσω τώρα τελευταία, βλέπετε τι είναι αυτό που μου βγάζει εδώ πέρα, Πολυβία. Αυτό το κατακεφαλήν που λέγαμε πρώτο Λουξεμβούργο, δεύτερη Σιγκαπούρη, Ιρλανδία, Κατάρ, Ελβετία, Ηνωμένα Ημιράτα, Μαγκάο, yeah. Νορβηγία, μετά είναι η Αμερική. Ε, εκεί είναι αρκετά πιο κάτω. Κατά κεφαλή είναι αυτό. Ναι. Η, η Ελλάδα που βρίσκεται ρε παιδιά. Πρέπει ψάξουμε πολύ για την Ελλάδα. Να στο, 40, στο 45, 44-45 εκεί. 48. 50 σε... είναι η Ελλάδα. σε τη Ρουμανία. Α, εκεί 50, sorry το μάν <50 man σχετί> μας έχει περάσει. 50 εντάξει, δεν είναι, μετέχρι. άσχημα. Δίπλα και τι είναι. Κίνα, γάτσα, να δούμε τώρα. Το Hong Kong το έχει ξεχωριστά, okay. Η Α, Τουρκία εις, είναι τι καλύτερα. Να τι να μετρήσεις τώρα. Τι Hong Kong ξεχωριστά και τότε, τι <σχετί> <σημανίσουμε>. Ε, κατά κεφαλή <σχετί> μετράει ρε το, Hong Kong δεν είναι της Κίνας. ποιο είναι. Τέλος πάντων. Να το Κίνα. 72. 72. Να σου πω. Τι βλέπουμε εδώ πέρα, δείξε μου λίγο πιο πάνω. Τι ήταν δεν είδατε κεφαλίδες. Το per capita, ρε. Κεφαλίν, αυτό. Το per capita, αυτό που λέγατε. Και δίπλα τι είναι, δίπλα, δίπλα στήλη τι είναι. Το δίπλα. Οι προηγούμενες χρονιές. Όχι, <σοχει> είναι ανάλογα με... Α, όχι το ποιο το μετράει. Ναι, ναι, σωστά. Ποιος το μετράει. Ποια... <σοχει> σωστά μετράει. Ας πούμε, εδώ είναι το, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εδώ είναι σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. <ΣΟ> και αυτό είναι σύμφωνα με την Αμερική. Μάλιστα. σα μου λέτε, α πούμε, ότι τα μετράνε και τα τρία Αμερικανοί. Ωραία. <σχ> α, ναι, ξεκίνησε να ξεκι... πάλι. Τώρα. Ε, τότε είναι σαν να <σχερσίδη> Οι Κινέζοι ρε φίλε δεν <σχερσίδη> μπορούν <σχερσίδη> να μετρήσουν <σχερσίδη> τα δικά του. <σχερσίδη> θα μετρήσουν και των υπόλοιπων. Μου βγάζετε εδώ πέρα να μου πείτε πόσο λέει το CIA για την <σχερσίδη> Κίνα. Ή Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα είναι και τα δεδομένα τη Κίνα εδώ <σχερσίδη> μεταξύ. Εγώ σου <σχερσίδη> είπα, <σχερσί εγώ σου είπα. Ε, ναι, τα δεδομένα τη Κίνα όμω δεν νομίζω ότι η Κίνα να έβγαλε το κογκόν ξεχωριστά. Αυτά λοιπόν δεν είναι τη Κίνα. Ωραία, τη Κίνα παρακάτω είναι πάντω. Αλλά είναι η Κίνα έβγαλε τον εαυτό τη. Ξεχωριστά, κρατήδιο είναι. Η, η, η Κίνα δεν αναγνωρίζει τον κογκόν ω ξεχωριστή οντότητα. Ποτέ, ούτε τώρα, ούτε τώρα. Ποιο μα. Ποιο τη ρώτησε την Κίνα, άμα την αναγνωρίζει. <laughs> ναι, ρε, Όχι, τη εσάς, Παιδιά, εμά ποιο μα ρώτησε για το Hong Kong, κανεί. Αυτό είναι το θέμα. Οι, 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 Άγγλοι, οι Άγγλοι ρώτησαν. Κάτι είπατε για το Hong Kong, είπε. Έτσι είπαν οι Άγγλοι. Φτάνει στου Άγγλου. Ποιο ασχολείται πια για το Γιβραλτάρ, κάτι έχουμε λέτε. φύγει αυτά. <laughs> Παιδιά, η Ινδία, η Ινδία, η, Ινδία, πρέπει να την κοιτάξουμε λίγο. Η Ινδία ανεβαίνει πάρα πολύ. Και την η Ινδία έχει καλύτερε προοπτικέ από... από... την Κίνα, πιστεύω. Σε ορισμένε. Ναι, η Ινδία, ναι. Όχι αλλά... Σε όλα. Έχει, έχει πάρα πολύ δυνατό, παιδιά. Έχει πάρα πολύ καλή εκπαίδευση. Έχει πάρα πολύ δυνατή εκπαίδευση. Ε, είχα βγάλει ένα story που. Νομίζω αυτό ένα από τα δύο story που είχε σχολιάσει. Λουκά, αυτό ήταν με, την, με του μανατζαρέου που είναι όλοι από την Ινδία. Α, καλά, εντάξει. Έβγαλε 10 εταιρείε και οι δύο εταιρείε ήταν ήταν παλιό τσάρτο Καταρχά, καταρχά, καταρχά. Εκεί δεν έλεγε ότι είναι. Κάνε, άμα θε έλεγε... να κάνει μια δουλειά, κάνε την ασωστά, αγόρι μου. Έτσι, έτσι τώρα να τώρα, 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 πάει καλά το έργο. Καταρχά, εκεί δεν έλεγε, δεν έλεγε πουθενά ότι είναι τώρα. Δεν έλεγε πουθενά τη λέξη ότι είναι επί του παρόν. Έλεγε ότι CEO σε εταιρείε μεγάλη Αμερική. Έλεγε. Α, τελεία. δηλαδή, δηλαδή έλεγε... άμα, άμα στι 500 εταιρείε του SP500 κάποια στιγμή σε ολόκληρη την ιστορία του πέρασε ένα συνειδητό και έκατσε στην καρέκλα ναι. για μία μέρα, ναι. το γράψαμε ναι. εμεί ότι. Ναι. <laughs> Περίμενε. Ε, όμως. Το καλό είναι ότι αυτά που λε όμω θα μπορούσε να ισχύει αν πούμε ήταν πριν 100 χρόνια αυτό. Όμω αυτή όλη η που είδε εκεί πέρα είναι τελευταία 20 ετία. Και μάλιστα α πούμε στην Πέψη ναι. άλλα 30 χρόνια. Δεν πρέπει να την υπολογίσουμε. Και έφυγε πρόσφατα. Δεν πρέπει να την υπολογίσουμε. Εγώ εκεί μέσα, όλη αυτή ήταν 20 ετία. Τέλο πάντων, δεν είναι το θέμα μου. Αυτό το κάνω δεν έβγαλα εγώ την πινάκιδα. Αυτή, το, Ποστεύω, αυτή τη φωτογραφία την έβγαλα εγώ. Την βρήκα κάπου, μου τη στείλανε. Κάποιο μου την έστειλε. Ε, παιδιά, το έψαξαν λίγο αυτό το ζήτημα. Γιατί είναι τόσο πολύ. Πέρα από το πασιφανέ ότι οι άνθρωποι αποτελούν το 20% του πλανήτη, αλλά θα έχουν και μια αντίστοιχη ας πούμε, εκπροσώπηση. Έτσι κι αλλιώ. Ε, το δεύτερο είναι ότι έχουν πάρα πολύ δυνατά σχολεία, πολύ δυνατά πανεπιστήμια ή σχολεία και σχολεία κατά επέκταση. Γίνονται γίνεται χαμό. Έχουν τα δικά του εντό αϊκών πανεπιστήμια, δημόσια. Είναι τόσο πολύ δύσκολο να μπει και λόγω πληθυσμού και λόγω και πολλών άλλων πραγμάτων. Είναι τόσο δύσκολο να μπει που συγκρίνονται, είναι πιο δύσκολο. Δέχονται περίπου 1 με 2%. Είναι πιο δύσκολο να μπει εκεί παρά να μπει σε Harvard και τα λοιπά τη Δύση. Οπότε είναι λογικό να βγάζει πολύ πιο εκλεπτισμένο. Από μιλάμε 1,5 δισεκατομμύριο. Ε, και μετά πάμε και σε άλλου κοινωνικοπολιτικού λόγου, όπω α πούμε για παράδειγμα ότι είναι φτωχοί, ότι η εκπαίδευση είναι μοναδική του έξοδο σε μια καλύτερη ζωή. Ε, Ρε, εσύ, νομίζω ότι όμω οι περισσότεροι CEO αυτών των εταιριών δεν είναι ότι ήρθαν από το, την Ινδία. Θέλω να πω όχι, ότι ήταν. Ήρθαν. Δεύτερη γενιά. Όχι, όχι. Oh, όχι, όχι, όχι. Oh, ναι. όχι, όχι, όχι. Δεν το του πήρανε εκείνη αφή. τη στιγμή από την Ινδία όχι, για να του βάλουν σε CEO. Η σύγχρονη ΣΥΟ που είδε εκεί στη λίστα, αν όχι όλοι, δεν μπορώ να σου πω για όλου, αλλά πολλοί από αυτού που είδε έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο στην Ινδία και έχουν έρθει ω φοιτητέ ή ω μεταπτυχιακό στην Ινδία. Οπότε έχουν ζήσει και έχουν μεγαλώσει στην Ινδία. Για καταλάβεις. καταλάβει. Okay. Οπότε δεν είναι απλά δεύτερη γενιά. Πολλοί από αυτού είναι πρώτη γενιά. Και επίση τελευταία του έχει δώσει του έδωσε, έκαναν μια πράξη οι Αμερικανοί με, σε σχέση με του Ινδού και του δώσανε πολύ εύκολα βίζε και τα για να κάθονται. Mm. Mm. Την καλοπιάνουν την ιδέα για Αμερικανοί. Καλά, Καλά εννοείται, γιατί, ενοίτε, ρε, γιατί είναι yeah. εκτό του, του εχθρού ο, ο μου. Και έχουν, νεύτε, έχουν ετός, ο φίλο του εχθρού μου είναι φίλο μου. έχουν έχουν αντιπαραθέσει εκεί σύνορα με, με Κίνα, εκεί πέρα προ το βορρά. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Αλλά με Πακιστάν έχουν φούλα αυτοί. Μπορεί να κάνουν και πόλεμο με το Πακιστάν. Έχουν μια περιοχή. Πώ είναι το Ντομπά πάνω στην Ουκρανία. Έτσι είναι και. Ναι, έχουν ναι, ναι, το. Στις... το Κασμίρ. Το Κασμίρ. Το Κασμίρ. Mm. Έτσι λέει την περιοχή που βγαίνει και το Κασμίρ, αυτό που φοράμε. Πω, <συμπώ> ε... πω, <συμπώ> ε, <συμπώ> τώρα που πήρα <είσαι> πρώτη φορά στη ζωή μου <συμπώ> Κασμίρ πριν μια εβδομάδα. Ωραία. Και... Και για πες μας εντυπώσεις. Και μούφα, μούφα λέει. <laughs> δεν το έχω φορέσει ακόμα, μόνο το δοκίμασα. Παιδιά, η υφή του απλά είναι μαγική, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ξαναπιάσει τέτοιο πράγμα. Το άκουγα συνέχεια. Τέτοιο. Ναι. Όχι, sorry, συνέχισε ζήστα. Για τα 100 like ή για τα 100 views βλέπω εδώ πέρα, 100 άνθρωποι μας βλέπουν ταυτόχρονα, παιδιά, like. Λοιπόν, ε, συνέχισε τι λέει, συγγνώμη, για το Κασμίρ. Τίποτα, όχι, όχι, καλό, αυτό. Το... Τέλος αυτό, ναι. Ε, μπα, ναι, είναι πολύ ωραίο στην, και λίγο πιο ακριβό κι βέβαια όταν το αγοράζει. Εννοείται, ρε, είναι πιο ακριβό. Ε, λοιπόν, Έχω μαζέψει, ρε. Μάζεψα... Μα ρε, μάζεψα, Χριστό Δεν μας νοιάζουν αυτά, ρε, μην, τον μάζεψα, αφήνεις. αφήνεις, μην τον αφήνεις Γιατί... να Γιατί... μας... Ο Άρης δεν θα εργάτες. Τι εργάτες. 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 Ρε, εμείς μόνοι μας εδώ πέρα, επαρχία, δεν έχουμε εργάτες. Πάμε, σε μία Μη μη συνεχίζεις, θα τον αποβάλω. Είμαι παιδί της εργατιάς εγώ. Δεν μα ενδιαφέρουν οι Ελιέ σήμερα εδώ πέρα. Γεια λοιπόν, <χι> να το πω. Οι Ελιέ είναι το μόνο παραγωγικό που... που αξίζει 1.100 στην Ελλάδα να κάνει και να το, οργανωμένο. Αλλά δεν το κάνει οργανωμένο. Έχει δηλώσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα τη Tata Motors από Ινδία. Ε, ναι, τα έχω δει σε γενικέ γραμμέ. Δεν έχω αγοράσει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό που υπάρχει παραδοσιακή σήμαση δεν έγινε τελευταία αυτό. Υπάρχει παραδοσιακή σήμαση Ινδία. Απλώ ανανεώθηκε. Έστω κάτι τέτοιο. Ε, Όπω και να έχει πάντω είναι ότι τι τύποι ανεβαίνουν. Βέβαια οι Αμερικανοί, δεν ξέρω αν το, το, το διαβάσει όλο αυτό ή κάπου που το έλεγε από κάτω. Έλεγαν ότι ο λόγο πώ το δικαιολογεί οι Αμερικανοί, γιατί έχουν τόσο πολλού ιού από Ινδία, λέει ότι είναι λιγότερο ευέξαπτη η Ινδοί και πιο επικοινωνιακή μέσα στην εταιρεία. Αυτό εγώ το ακούω άρεσε μέσα κουκουνάρε. Με τίποτα δεν, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή ότι δεν βρίσκουν πράου ανθρώπου, α πούμε, στην Αμερική. Ότι είναι όλοι τραμπούκοι. Δεν γίνεται αυτό. Κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ, fun factor που λέμε, ρε φίλε, καθόμουν σήμερα στο ξενοδοχείο, ρε ψιό, και πάει το τηλέφωνο. Αριθμό τώρα, κάτσε καλά. Μηδενικά μπροστά από όλα, λέω εξωτερικό είναι. Αν μιλήσω ελληνικά, εγώ για έτσι του μιλάω στην αρχή ελληνικά, για ξέρω τι είναι. Δηλαδή. Λέω, παρακαλώ. Μου αρχίζει, μου λέει ένα από μέσα, και καλά μου λέει ότι είναι από τη Microsoft, ρε παιδιά. Ήταν ήτανε τέτοιο για, για να σα κλέψει. Γιατί τη Microsoft και μου λέει ότι ο υπολογιστή σου έχει βγάλει ένα, ah. πρόγραμμα, ένα πρόβλημα. Και λέω: Πήγα του πω. Σπασμένα πέρα. είναι, ρε φίλε. Πού το είδε. <laughs> σπασμένα είναι, αλλά τέλο πάντων. Του είχαν ότι δεν τώρα ακούω καλά και μου το έκλεισε. Τέλο πάντων. Αλλά παιδιά, προσοχή. Παίρνουν πολλά τηλέφωνα τώρα τελευταία αυτή. Έχουν πιάσει και Ελλάδα. Oh. Έφυγαν από μερικοί, του κλέψαν όλου και έρχονται προ Ευρώπη μεριά. Λοιπόν. και ακούγεται ε, μέσα ε, η φασαρία ε, ε, και από του άλλου που κάνουν την ίδια, <laughs> την, την, ίδια πάτη εδώ μεταξύ του. Ακού. Είναι χαρακτηριστικό αν το ακούσετε αυτό ποτέ. Να είστε υποψιασμένοι. Σου ζητάνε, εντάξει, αυτό που κάνουν οι καταβάζει αυτό που λε, είναι σου ζητάνε ουσιαστικά να του αφήσει να σου κάνουν remote control το τον υπολογιστή σου. Ναι, ναι, ακριβώ ώστε να μπορούν να βλέπουν ό,τι βλέπει εσύ και να χειρίζονται ό,τι χειρίζει εσύ, Αλλά λάβουν πάνω τον έλεγχο του υπολογιστή σου. Τέλο mm. πάντων, δεν το κάνουμε αυτό. Δηλαδή. Δεν είμαι κωδικού, δεν κάνουμε τίποτα τέτοιο. Mm. <laughs> και δεν θα σα πάρει ποτέ η Microsoft, ούτε καμιά άλλη μεγάλη εταιρεία, προσωπικά να σα πει κάτι τέτοιο. Ποτέ. Ποτέ. <laughs> σας είχα... την, έχω... την έχω πει την ιστορία, νομίζω Παρασκευή, που εδώ πέρα μένα μου στείλανε ότι καλά, Μόντο έγινε όλος ο υπολογιστή, σε όλη η οθόνη όλα. Και μου έγραφε Σουηδική αστυνομία, κάτι σαν, κάτι σαν υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματο. Πού μπήκε, ρε, ρε άτιμο, πού μπήκε. Θα σου πω, είχε παγώσει ο Πολίτη. <laughs> και λέω: Τι έγινε, ρε, παιδιά, μόλι είχα έρθει. Το είχα κανά δύο μήνε. Και είχε παγώσει ο Πολίτη, δεν γνώριζαν τίποτα. Δεν κουνιόταν τίποτα. Και είχε παιδιά στο κέντρο, παντού, αστυνομία, αστυνομία, αστυνομία παντού. Και στο κέντρο είχε ένα, ένα ρολόι που μετρούσαν αντίστροφα. <laughs> <laughs> μόνο αυτό κουνιόταν τέρμα, τέρμα το, στον υπολογιστή. Τέρμα, ξέρω εγώ τέτοιο να βρει Τον έκλεισε στον υπολογιστή, τον ξανάνοιγε και άνοιγε μόνο αυτό. Υπήρχε αυτό. Τόπαρα. Ναι, 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 τόσο καλό. Και λέω, ρε παιδιά τι γίνεται τώρα. Και έλεγε εδώ πέρα, είδαμε, λέει ότι έχετε μπει σε παράνομε σε σελίδε. Εγώ κατέβαζα, έκανα, έρανα. Λέω, ποιο πολλά αυτοί τώρα. <laughs> και πήρα τρέφα στην αστυνομία εδώ πέρα και του λέω, το και το. Αλλά δεν, δεν. Όχι, εντάξει, δεν ήταν έτσι. Μου θα σα κάνουμε ποτέ. Α, και έλεγε ότι πληρώνεστε μέχρι το ΑΒ. Μέχρι να τελειώσει το, ε, το 24 ώρο. Ναι. Στείλτε λεφτά εδώ. Για αλλιώ για να θα ανοίξουν την Δεν θυμάμαι τι έλεγε. Και λέει αστυνομία, όχι, λέει δεν έχουμε καμία σχέση. Τέλο πάντων, πολλέ, πολλέ κομπίνε. Ε, μακριά από αυτά. Προσέχετε. Ε, Λουκά, έχει έχεις καμία ε, εταιρεία. Είναι στη λεμέλο, Μπάφετ, που... λέει, <στάστη> θέλει δάνειο. <στάστη> Πολύ <Είναι στάστη> <πύγες> από. <στάστη> Έχει τίποτα από μετοχέ, εσύ πάρει τίποτα. Ε, από μετοχέ. Καλησπέρα, Έκανα μια κατάθεση στο δημόσιο χαρτοφυλάκιο 200 ευρώ πριν λίγε ημέρε για τον Οκτώβριο. Ξεκίνησα σιγά σιγά ξανά τι καταθέσει. Πόσο έχει Και στάσει πήρα. Τίποτα, έχουμε πέσει ξανά τώρα. Είμαστε στα 8.000, 7.900 τώρα. Μα έριξε σήμερα πάρα πολύ η μέρα ξανά. Πέσαμε Πόσο μείωνε, Μείον 5,3 όχι, όχι, σαν ποσοστό. ένα ε, 30%. 40%, 40 50%. γράφει. 40%. 40, 40. <laughs> Εντάξει, βέβαια. Καλά είσαι. Να σου πω ποια είναι νούμερο ένα θέση. Το 3 θέσαι, το φάγαμε δε. σήμερα. Ο, ε, ακόμα παραμένει το bitcoin. Α, τα έχεις μαζί. Mm, το, το, συγκεκριμένο, ναι. Και ποια είναι Σε δεύτερο. μετοχές, ή από μετοχέ, α πούμε, ποια είναι η πρώτη θέση σου. Σε μετοχέ είναι η ΜΕΤΑ. Σε invested capital, όμω, έτσι. Ναι, mm -hmm. ναι. Είναι Σε η ΜΕΤΑ και τα μετά τα η Amazon. Τα... Καλά, πήγαμε και α, με τι δύο. Και με τι δύο, καλά, πα. Ε, yeah. Κοίταξε. Νομίζω ότι και οι δύο αυτή τη στιγμή πάντω είναι ευκαιρία. Θα αγοράσει κι άλλο. Ε, ναι, προ το τέλο του μήνα. Κριστή, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να δω λίγο τα earnings και γενικά επειδή αυτό είναι λίγο θέλω μάλλον να είναι σιγά σιγά γιατί το είχα κάνει λίγο χάλια τον τελευταίο καιρό λίγο πιο πάση πορτφόλιο δεν με πειράζει, μάλλον δεν κυνηγάω να βρω το bottom στις μετοχές. δηλαδή περιμένω ίσως να κάνουν το bottom και να μπω λίγο αργότερα, να σου το πω έτσι το θεωρώ λίγο πιο παρά να ψάχνω το bottom οπότε τους τελευταίους έξι μήνες περίπου, τέσσερις μάλλον που δεν αγόρασα πολλές μετοχές εδώ ε, γλίτωσα ακόμα μεγαλύτερη χασούρα. Δηλαδή, κάνω περισσότερο φόκου λίγο στου στους δείκτε προ το παρόν. Και γενικά δεν είχα, δεν είχα επενδύσει νέο κεφάλαιο. Δηλαδή, το τελευταίο τρίμηνο στάνταρ δεν είχα βάλει καθόλου νέο κεφάλαιο. Οπότε Πώς θα πέσει κι άλλο. Αν περιμένει όμω αυτό, δεν φοβάσαι ότι θα γράψει πάρα πολύ προ τα πάνω. Ε, σαν ποσοστό, ναι, ίσω. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο έμεινε λίγο πίσω και γιατί με ενδιαφέρει λίγο το θέμα του ποσοστού και όχι του ποσού τόσο και γιατί ε, επένδυα χρήματα εκτό αυτού του χαρτοφυλακίου, κατάλαβα. Δεν ήταν προτεραιότητά μου, βασικά. Mm -hmm. Δε, γενικά, οι μετοχέ δεν είναι το μεγαλύτερο μέρο του πορτφόλιό μου, οπότε θα αναπτυχθούν σιγά-σιγά. Και εντάξει, τα περισσότερα λεφτά που έριξα τον τελευταίο μήνα ήταν να αγοράσω S&P Nasdaq 100 και αγόρασα και μία μετοχή μία, άνοιξα νομίζω μία θέση στη Netflix επειδή ήταν ε, έφερε καλά αποτελέσματα και έχει ήδη πέσει πολύ η μετοχή Μειώσα λίγο το μέσο μου είχες, όρος είχες και πιο πριν Netflix ή τώρα την έβαλες είχα είχα και πιο πριν είναι στο μείον 48% ο μέσος όρος Μάλιστα. Δεν, δεν, Εκάλλα, είναι... δεν είναι πολύ άσχημα, πολύ άσχημα με βάση εκεί που είχε πάει αν και έχει ανεβεί πολύ τελευταία, ε. Η Netflix, πράγμα, είναι... σκέψου, στο Year Today η Netflix είναι μείον 54. Mm -hmm. στο Μόνο στο Year Today. Ναι, -day αλλά το... ήταν στο μείον mm -hmm. 90 είναι το θέμα. <laughs> <laughs> ήταν στο μείον 80, δεν ξέρω πόσο ήταν, ε. Έχει κάνει πάνω από 80% ή κάπου εκεί τέλος πάντων. Από τα κάτω-κάτω-κάτω. Τα... Ε, με βάλεις τώρα να το τσεκάρω, αλλά δεν ξέρω αν έχει κάνει Έχει κάνει αρκετό comeback, πάντως, ναι. Mm. Ε, δεν ανεβαίνουν όμω το τα like, τώρα και απελπίζομαι εγώ. Γι' αυτό πέφτει yeah, η, για η, η Google, παιδιά, γι' αυτό πέφτει η Alphabet. Αν δεν πατήσετε like, πώ ανεβεί Πα, Πατήστε ένα like εδώ πέρα να ανέβει λίγο και, yeah. η, και η Google. Mm. Το έχει ανάγκη. Μάλιστα. <laughs> τι, τι, κάτι, μάλιστα τον Νίκο Πες του τι λάθο κάνει μόνο σε εμά τα λε. Μάλιστα τον Νίκο που μπήκε στο round τη Netflix. Για το, για το, για το, δεν κάνει για το λάθος. Λουκάλι. Δεν νομίζω ότι... Όχι, αφού είχε ήδη πιο πριν σου λέει πρώτον. Οπότε καλά κάνει και το κυνηγάει. Ο, για παιδιά. Για, ε, ε, κύριε Πολύβη, για σχολιάστε την. Ε, την είπαμε πάνω. Την τέρα, όχι την τέρα, την, ε με τα μέταλλα, κόλλησα τη Sierra. Νομίζω, ότι είσαι, ο μόνος από τους τρεις μας, παρότι είσαι value investor, που βρήκε μια εταιρεία που πήγε στο μηδέν. δεν πήγε ακόμα στο μηδέν. εγώ την πούλησα. Εγώ την πούλησα γιατί δεν την υποστήριζε η χρηματιστριακή που την έχω. Γιατί έκανε... Θα... Γιατί ήξερε ότι θα πάει στο μηδέν. δεν θα πάει στο μηδέν. Θα ανεβεί η Sierra Metal. Το πιστεύω. Αλλά τέτοιο. Αλλά αφού δεν την υποστηρίζει, τι να κάνω. Πώ θα την κρατήσω. Λέω Πούλα την τώρα, θα τα βάλω από θένα αλλού. Γιατί με τα νέα που έβγαλε θα πέσει κι άλλο. Εσύ Ήδη, σε... τώρα θα... σε... Ήδη τώρα θα αγοράσει και άλλα όρχια. Εν τω μεταξύ, κάνει συγχώνευση με άλλη μια εταιρεία που είναι στο Περού. Τέλο πάντων. Αν ε, μπορεί να πάω από άλλο broker. Okay. Ναι. Γιατί από άλλο broker. Γιατί θα, πάει... θα είναι μόνο στο Καναδά πλέον, θα διαπραγματεύεται. Και ο... oh. η trading να ας, ρωτήσω κάτι. Η Sierra Medal, ε, τι εξόριξη κάνει η Χρυσού και ασυνήθω τι κάνει. Mm. Χαλκό κατά κύριο λόγο. Χαλκό mm. και μετά είναι δεύτερο το Ασίμι, μετά είναι ο Ψευδάργυρος και μετά είναι το Χρυσό. Ο Χαλκό ε, είναι ακόμα στα πάνω του. Τελευταία φορά από τον τζέκαρα. Γιατί το Ασίμη ε, σίγουρα ε, έχει πέσει, Οπότε με, τα margin αιτία, της... Στην πενταετία, αν το δει πενταετία, είναι πολύ πάνω το Ο Χαλκό στην πενταετία. Τώρα από το υψηλό του, ναι, έχει πέσει. Α, τι λέει. Mm. Μόνο ο Πολύβιος είναι ο καλύτερο ως τώρα, έχει τη μικρότερη χασούρα. Βασικά δεν έχω χασούρα, Τζόρτζι. Είμαι Πόσο είσαι στο χαρτί, 5% πάνω περίπου. Άντε, το σήμερα να έχω φτάσει στο 4%. Παίζει όμω πολύ safe. Παίζουμε και safe. Με τόσο χαμηλό. Ναι, αλλά έχει κάτι. Και το έχω... Αυτό το λέω δηλαδή και στα live και στα τέτοια που κάνω στα shorts. Σε περίπτωση σαν και εσένα, που είσαι νέο, που, που είσαι μικρό χαρτοφυλάκιο, τι ακριβώ θα βγάλει. Πε του ρε, πε του τα ρε, ρε Νίκο, <σχετί> μα και το καταλάβει επιτέλου. Ποιο είναι ο σκοπό του πολύ. του Τα κάνει α <σχετί> τα 6 χιλιάρικα, τα κάνει 12. Αν πήρε τη σέλ, όταν ήταν στα 10, δολα... 10 ευρώ. Και την κρατάει. Πήρε τη σέλ, ρε φίλε. Μα τη Στα 10 ευρώ. 10 ευρώ είχε όταν. Το τελευταίο αγορά που είχα κάνει. Όχι, τελευταία, αλλά η μικρότερη αγορά που είχα κάνει στη σέλ ήταν όταν 10 ευρώ, παιδιά. Είχε πέσει στα 10 η σέλ. Πώ έχει ανέβει πάνω. Είναι τώρα στα 30 σχεδόν. Εντάξει, το ότι ανέβηκε το πήγες στα 30. Δεν είναι θέμα ε, μας. Ε, δεν αν σωστή, αν επιλογή μα. Ότι σωστή επιλογή. Ήξερε για τον πόλεμο που θα γίνει. Περιμένει, ήξερε για τον πόλεμο που δηλαδή, περισσότερο κεφάλαιο, δεν πάει να πει ότι ήταν safe. Ήταν πάρα πολύ, 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 πολύ καλό αυτό που έκανα. Πολύ Γιατί με τη Shell. Επειδή είναι μεγάλη εταιρεία. Ναι. Επειδή είναι εταιρεία που δεν έχει ανέβου. Η Shell βασίζεται μόνο στο μέρισμά τη. Αλλιώ δεν πρέπει πουθενά. Το ότι είχε ανέβει ανέκτηχα στον πόλεμο. Τον πόλεμο δεν μπορούσε να τον εντοπίσει, δεν μπορούσε να τον ξέρει. Είχε πέσει είχε. Επειδή, επειδή είχε γίνει με την παρδημία και είχαν πέσει αρνητικέ τιμέ τα futures. Ωραία. Εμεί το, το ζητάγαμε αυτά. Το θυμάσαι. Μα τότε ήταν πολύ δυνατή. Τι καλύτερη αγορά ήταν αυτή που μπορούσε να κάνει και την, την περίοδο. Γιατί δεν μπορούσε να το. πίστευε ότι το πετρέλαιο και ναι. τα χημικά που παράγωγα του πετρελαίου και όλα αυτά δεν θα υπήρχαν τον επόμενο χρόνο. Θα έπεφτιαχναν. Όχι, απλά πιστεύω ότι το, Τότε... το πετρέλαιο γενικά και οι εταιρείε αυτέ είναι πάρα πάρα πολύ αργέ και βασίζονται στο ότι να μην δίνουν τα λεφτά. Είναι 100% είναι... όπως... πάνω <σμπάσεις> μέσα σε δύο χρόνια. Το <σμπάσεις> shell αυτό... τώρα είναι στα 55. Αυτό ε, τυχαίνει. Ε, Εγώ ε, τώρα την έχω πάρει στην Ευρώπη με ευρώ. Με ποια shell έχει, ΣΕΛ με έναν ελ νομίζω πρέπει να είναι. Στο Λονδίνο διαπραγματεύεται πλέον. Αλλά είναι σε ευρώ. Ε, 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 στο LSE. Στο ναι, ναι. Ε, ναι. ε L. Τώρα, 27, L. Ευρώ, 27 ευρώ. Κάπου εκεί είναι τώρα. Αν έχει πέσει σήμερα. Δεν ξέρω. Δεν, δε, δεν το κοιτάω για κάθε μέρα. Τελευταία φορά που το κοίταξα ήταν γύρω στα 28 κάτι. Τέλο ναι, πάντων, μην κολλάμε, μην κολλάμε τώρα σε μια εταιρεία. Το θέμα είναι γενικά ότι είναι νοτροπία Και ανεβάζει το μέρισμα, ανεβάζει το μέρισμα πόσο 100 πάνω, επειδή το είχε κόψει. Τώρα το ανεβάζει συνέχεια. Οπότε είμαι πιο πολύ κερδισμένο. Δεν, νομίζω ότι πάλι δεν το, δεν το, δεν το, δεν το θέμα είναι ότι αυτέ οι εταιρείε είναι αργέ εταιρείε και δεν ξέρω αν ταιριάζουν σε ένα στην ηλικία σου και με το δικό σου πορτοφόλιο. Ναι, όμω το θέμα είναι που, που, την αγοράζει, Ρενικό. Α πούμε, είχα πάρει και την Total. Την Total την πούλησα και τα έβαλα αλλού τα λεφτά. <συσίλια> Έβγαλα ένα 10% και τα και τα πήγα αλλού. Ωραία. Γιατί είναι λάθος. Πήγε τώρα, άνοιξε, πήγε τώρα, σου έβαλε μέσα στη Microsoft. Από όλα αυτά που είναι δυνατά χαρτιά στο τεχνολογικό τομέα που διάλεξε, η Microsoft είναι αυτή που έχει Αυτή και η Apple για αυτέ που έχουν πέσει λιγότερα από όλα, άρα λιγότερη, λιγότερη, ευκαιρία από όλα. Δηλαδή, ναι, σου λένε έχουμε εκτό όλε. Υπολογίζει ότι το Ταβάνι ή το άλλο είναι το max που είχαν, που είχαν, κάνει το all time high, δηλαδή. Όχι, λέω ότι είναι Αυτό λιγότερο undervalued από τι υπόλοιπε. Όχι, είναι λιγότερο undervalued. Αυτό το λέω εγώ. Το λέει το ποιή του, το λένε για όλα. τα επόμενα πέντε χρόνια είναι οι καλύτερε αγορέ που μπορεί να κάνεις, εγώ πιστεύω. Και με πώ το βλέπει. Και τι. Γιατί έχουν το, το καλύτερο μου από όλε. Και οι άλλε έχουν κάνει τώρα μια αλλαγή, μια στροφή. Βασικά η πιο πολύ ναι. μεγάλη αλλαγή την έχει κάνει η Meta. Ναι. Δεν ξέρει πώ θα τη βγει. Λογικό, γιατί όταν θε να εξελίσσει και να ζητήσει. αλλά για, γιατί να το κάνω και, αυτό και, και, και να το βάλω αργότερα, όταν, όταν θα ξέρω κι εγώ τι πάει να κάνει μετά. Τώρα δεν ξέρω τι πάει γιατί να, να κάνει Γιατί τότε μέσα. θα χάσει, Γιατί άμα ακουθεί την αγορά και δεν προηγήσει τι αγορά. Ωραία, μας. δεν θέλω τότε να θα βγάλω. Δηλαδή, επί, επί, επί χίλια α βγάλω, επί 500. Καλά είναι. Ωραία, γιατί, γιατί δεν προσπαθεί να έχει μια ισορροπία αυτών των δύο μοντέλων, Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να πα όλα στην μετά. Η Advent είναι μια startup ουσιαστικά. Και έχω βάλει αυτή. Καλά, είμαι κάτω, τι θέση έχει το πορτοφόλιο σου στην Advent, τι, τι θέση την έχει, στην ποσοστία. Τα περισσότερα πενήντα λεφτά είχε πριν, και νομίζω και επειδή είναι πιο κάτω έχει πέσει σε ποσοστό, έχει τα περισσότερα επενδυμένα ε, αλλά το κεφάλαιο. Α, αυτό... Επενδύεις κάθε μήνα καινούριο κεφάλαιο. Όχι, δεν το κάνω συστηματικά, το κάνω όποτε κρίνω εγώ ότι μπορώ να μπω, σύμφωνα με την έρευνα που κάνω, δηλαδή δεν έχω συστηματική επένδυση. Το άλλο αν... το βάζω όλο μαζί στι μετοχέ. Τώρα σε δείχνει και αυτά το κάνω συστηματικά περίπου. Α, έχει και ξεχωριστό χαρτοφυλάκι εκτό από αυτό που έχει. Ναι. Έχω, ναι, έχω αυτό που έχω χτίσει το 2017 το με, με SP. Οπότε στον άλλο με τον SP και τα λοιπά επενδύσει συστηματικά ενώ σε αυτόν ε, επενδύσει. Δεν, οπότε... δεν το κάνω κάθε μήνα, όμω μπορώ να το κάνω ένα εξάμεινο περίπου. Φαντάσου. Και είναι παθητικό το άλλο. Ναι, 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 τελείω με ATF. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά έχει αυτό. Αλλά άρα αυτό είναι ένα ακόμα παραπάνω λόγο να μην είναι τόσο safe αυτό το χαρτοφυλάκιο, γιατί έχει ήδη ένα παθητικό σαν backup πλάνο. Θα μπορούσε να το έχει λίγο πιο επιθετικό. Εγώ δεν Ενώ... πιστεύω ότι είναι safe. Εγώ πιστεύω ότι είναι πιο πολύ προ το, προς το value. Μην ακούς κανένα πολύ. Ε, βέβαια, αυτό είναι μα, μα το, value, <σχει> το value και το safe πάνε μαζί. Αυτό λέμε. Θα τους ζητά... Εγώ σίγουρα θα του ζητήσω δανή. Κάποιο θέλει παιδιά μπορεί να μου δανείσει μέχρι 5% επιτόκιο, να μου γράψει τα σχόλια, να μου στείλει μήνυμα. Είμαι Εδώ... Γιατί πόσο δίνουν στη, Σουηδία, στη Γερμανία, με τι επιτόκιο δανείζεται. Εξαρτάται ρε, τον καθένα, αλλά Αχ, τώρα δεν θέλω να... Έχω καινούριο βίντεο για αυτό το θέμα, γιατί έχω κάνει κίνηση. Ναι. Θα σου πω, είναι λίγο πάνω από 5% οι περισσότεροι πλέον, γιατί ανεβήκανε δύο συνεχόμενες φορές τα CCB, mm. ρε, και αυτά είναι price από πριν, ξέρεις. Τώρα μιας και... Για, κανα... είναι... για καταναλωτικά δάνεια σου μιλάω τώρα, όχι για στεγαστικά, έτσι. Ναι. Μιας Μια και μιλάμε για αυτό τώρα, γιατί μου θύμισε κάτι. Ε, σχετικά με τη μέρα, γιατί μου τη δει κάποιοι φίλοι, αλλά δεν, τα είπα την Παρασκευή και ήταν στο TikTok. Και τώρα δεν τα ξαναβγάζω εδώ πέρα. Αυτό το πρόβλημα που έχει, α πούμε, αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχει μετά, που τρομάζει τον κόσμο. Δεν θα πούμε τώρα όλη τη την Παρασκευή, όποιο το άκουσε, το άκουσε. Αλλά ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχει μετά, παιδιά, είναι ότι έχουν πέσει. Έχει ρίξει πάρα πολύ λεφτά στο Metaverse, που έχει πολύ ρίσκο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και όλο το cash flow που παίρνει, ό,τι τη έρχεται χρήματα, το καίει, το πάει εκεί, και έγινε αυτή τη στιγμή, μέχρι να αποδώσει. Και επίση έχει πάρει δάνειο. Και όχι απλά δάνειο. Και τη το δώσανε και σε ε, ελαφρά την καρδιά όταν τη το δώσανε. Το θέμα είναι ότι μια εταιρεία που μέχρι πέρσι, μέχρι λίγο μέχρι καιρό, ούτε καν πέρσι, δεν είχε καν ποτέ τη ε, δανεικά, τώρα έχει δεκάδε ήδη. Ταυτόχρονα, εκεί που έβγαζε δέκα δι το τρίμηνο, τώρα ήταν στα 200 εκατομμύρια το τελευταίο τρίμηνο. Ε, αυτό γιατί σα είπα, τα επενδύει όλα. Το πρόβλημα τώρα από εδώ και πέρα είναι ότι επειδή όπω λέει και ο Λουκά, επειδή ανεβαίνουν και είναι πιο δύσκολο να πάρει λεφτά από τράπεζε. Οι τράπεζε δεν δανείζουν ούτε σε ιδιώτε, είτε σε, σε επιχειρήσει το ίδιο εύκολα. Αυτό θα τη στοιχήσει και ταυτόχρονα πιστεύω ότι θα μαζέψει τον. Έβγαλε και. Θα τα πούμε σε λίγο αυτό. Ε... και θα το μαζέψει τον Ζούκεμπεργκ, γιατί θα σου πει: ξέρεις, Καλά τα κάνουν όλα αυτά. Αλλά αυτή τη στιγμή, παιδιά, παιδιά είναι σε ένα μετέχμιο η ή... ΜΕΤΑ. Που, εάν συνεχίσει έτσι, θα ρισκάρει για το Metaverse να ρισκάρει την ίδια σου εταιρεία. Να, να ρισκάρει δηλαδή την κότα που σου γεννάει, που, που είναι η ίδια εταιρεία, το hardcore κομμάτι, που είναι το πυρήνα, ε, τα social media δηλαδή, να ρισκάρει το τομέα τη διαφήμιση, νομίζω social media, για κάτι που μπορεί να βγει και μπορεί να μην βγει στο μέλλον. Ε, δεν νομίζω ότι θα το συνεχίσει για πάρα πολύ καιρό ακόμα, γιατί θα δει. Καχά. <laughs> χάς... ε... Έχει χάσει 100 δι προσωπική περιουσία, τύπο. Ε, ...έχασε μία μέρα 30 δι. Δεν έχει χάσει ναι, ποτέ κανεί Και, και να εδώ κλεγόμαστε να... εμεί. Η, η Facebook έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ... ...τα πάνω και τα κάτω mm. στην ιστορία mm. Δηλαδή είναι mm. τραγικά mm. αυτά που κάνει. Τι, έβλεπα ένα chart και μία ανάλυση... ...που δείχνει ότι η Facebook... ...η Meta μάλλον, το, την επόμενη δεκαετία συνολικά... Υπολογίζεται ότι θα επενδύσει στο Metaverse στο 250 δισεκατομμύρια σε σύνολο mm. όλο αυτό το διάστημα. Mm. Δηλαδή, όσο mm. περνάει, θα αυξάνεται το ποσό. Mm. Το θέμα mm. είναι ότι αυτό το ποσό είναι τόσο μεγάλο που σκέψου ότι. Ε, ε, οι μπορούσες να αγοράσεις έλεγε... τρομερές μεγάλες εταιρείες και να τις συγχώνευση, να μποράρει ένα σώρο ναι, εταιρείες. Ναι, σκέψω ότι είναι η μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει από εταιρεία σε ολόκληρη την ιστορία. Ακόμα και οι αποστολέ που έκανε προς ε, τη Σελήνη ε, η Αμερική, το Apollo ε, ε, για μια δεκαετία ένα διάστημα, ήταν μικρότερη η επένδυση από αυτό που πάει να κάνει τώρα η ΜΕΤΑ. Και δηλαδή το ποσό είναι τεράστιο και ξεπερνάει κάθε πείραμα που έχει κάνει σε projects η Google, η Amazon, όλες, η Microsoft, όλες τι προηγούμενε εταιρείε. Γι' αυτό φοβίζει πάρα πολύ. Και προφανώς είναι όλο το σκηνικό αυτό που είπες, Δηλαδή, αύξησε το εργατικό δυναμικό, έχουμε κρίση, μισή ρυθμόνων τα έσοδά Συμφωνώ, αλλά να πω, να πω και κάτι. να μην νομίζει ο κόσμο ότι το λέω αρνητικό αυτό που λέω. <laughs> γιατί εγώ τα βλέπω αρνητικά αυτά, τα βλέπω θετικά. Ε, παιδιά, είναι κάτι που το Metaverse, αν κάτσει, θα γιατί αυτά που λέει εδώ πέρα, ο Γιώργο εδώ πέρα, που λέει το Metaverse είναι ο μεγαλύτερο παπά που υπάρχει. Και από τι τουλίπε λέει. Ε, Γιώργο, αγόρι μου, δεν ξέρω με τι ασχολείσαι. Δεν ξέρω αν είσαι κάποιο ειδικό του Metaverse. Αλλά αυτέ οι εταιρείε που συζητάμε τώρα, μια τέτοια εταιρεία που ρίχνει τόσο πολύ χρήμα έχει ρίξει ήδη ξού, 50 δίσκου έχει βάλει ήδη στο, στο Metaverse, στο σύνολο. Έχει κάνει τόσο πολύ eh, RD, που είναι το research and development. Έχει κάνει τόσο πολύ, έχει βάλει επιστήμονε. Όχι έναν δύο, στρατικέ επιστήμονε. Από άποψη marketing, από άποψη να δει πού πάει η αγορά, από άποψη επιστήμόνων, από άποψη τεχνικών, από άποψη οτι θέλετε. Τεχνικού, δηλαδή ε, το να αναλύουν κοινωνικά το που πάει η κοινωνία μα και τι ζητάει και τι θέλουν και βλέπουν και όλα τα data έτσι, γιατί είναι αυτοί που έχουν τα περισσότερα data από όλου σε σχέση με τα social media. Εάν αυτοί λοιπόν με όλα αυτά τα λεφτά επενδυμένα και όλα αυτά τα μυαλά μαζεμένα, συν το Zuckerberg, που εμένα ο Zuckerberg ήταν και θα, μέχρι να αποδειχτεί κάτι άλλο και παραμένει ένα top, top. Καταρχά ήταν ο νεότερο δισεκατομμυρίουχο στον κόσμο που έπαιδε. υπήρξε ναι. ποτέ. Ο νεότερο ναι, ναι. δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Donc, Καθόλου, λοιπόν, όλο αυτό τώρα, μέχρι να αποδειχτεί κάτι άλλο, και μπορεί να το κάνω και στραβή. Ό,τι το... κινήσει κάνουμε ζωή μα, παιδιά, όλοι μα, όχι μόνο Ζούκεμπερκ, δεν μπορούν να σου βγουν όλα. Αλλά, θέλουμε... Αλλά εδώ δεν μιλάμε για μια απόφαση μόνο του Ζούκεμπερκ. Μιλάμε για μια ολόκληρη αποφ... στατιά από πίσω, ανθρώπων. Και τόσο πολλά δισεκατομμύρια, έχει γίνει τόσο πολύ καλή έρευνα, που ερχόμαστε εμεί τώρα από εδώ, όχι εγώ κι εσεί, δεν το λέω σε ένα Γιώργο ποιο το λείπει πάνω, το λέω γενικά σε όλου που κρίνουν. Και βγαίνει ο κάθε YouTuber, ο κάθε παιδί στα σχόλια, ο κάθε εξωγό στο Instagram, οποιοδήποτε. Και λέει, Α, ο Μαλάκα ο Ζούκεμπεργκ. Α, ο τέτοιο δεν ξέρει. Α, Κοίτα, δεν καλό ξέρω, είναι γενικότερα. Καλό είναι να έχουμε μια κριτική σκέψη απέναντι σε αυτά που κάνουμε. γιατί ναι, μπορεί να είναι στοιχεία. Εντάξει, το δε... με τα στοιχεία, μα, με τα στοιχεία, Κοίτα, με τα στοιχεία που έχουν το λένε, γιατί αυτά που γίνονται είναι όντω ρηψοκίνδυνα αυτή τη στιγμή. Ένα θετικό Κάτσε, που έχει ας πούμε, το... η ΜΕΤΑ είναι ότι έχει, έχει πρακ, πρακτικά το μισό πλανήτη στην πλατφόρμα τη, στι πλατφόρμε τη. Για... Οπότε, αν είναι κάποιο να το ανεβαίνει καταφέρει. Ανεβαίνει Που μέχρι πριν λίγο και όλα ναι. λέγαμε, πάει, τελείωσε το Facebook, τελείωσαν όλα αυτά. Ανεβαίνει κιόλα. Ο, 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 ο αριθμό χρηστών του μέχρι σήμερα δεν έχει σταματήσει να ανεβαίνει. Μέχρι σήμερα έχουν το μεγαλύτερο σαν εταιρεία, σε ημερήσιου χρήστε, είναι μεγαλύτερη εταιρεία του πλανήτη. Λοιπόν, και λέγουν όλο αυτό. Απλά ο κόσμο βλέπει τώρα ότι έχουν κοπεί, γιατί όντω έχουν κοπεί, όλα αυτά τα διαφημίσει πολλέ κτλ. Έχουν κοπεί γιατί περνάμε. Αν δεν είμαστε σε, σε recession, πάμε για crisis recession, πάμε για stagflation. Όλα αυτά πέφτουν και κάνουν. Καλά, του επηρέασε, επηρέασε, και η πολιτική τη Apple εδώ. Του ε, χαντάκωσε όλου του γενικότερα. Αυτό, αυτό, ναι, αλλά αυτό είναι ένα, ένα κομμάτι μόνο. Το γενικό, αν δούμε αυτή τη στιγμή η οικονομία πάει έτσι, λογικό θα πέσουν όλα αυτά. Εάν η οικονομία ναι. αλλάξει, που θα αλλάξει αργά ή γρήγορα, θα μείνει έτσι, θα ξανανεβεί και θα ξανακάνει άλματα. Εάν δεν τη κάτσει το. Εάν δεν, όχι δεν. Εάν δεν τη κάτσει το. Πε το, το Metaverse. Μιλάμε, παιδιά. Ότι μιλάμε για, για, για έναν τομέα 3 εκατομμυρίων. Όχι δι, 3 εκατομμυρίων. Που σημαίνει ότι από εκεί που η εταιρεία αυτή είναι στα δισεκατομμύρια μέχρι σήμερα, θα μιλάμε στα 3 εκατομμύρια. Λοιπόν, πρώτον και δεύτερον, είναι πολύ μπροστά από τον δεύτερο, πολύ μπροστά από τον δεύτερο, για να μην πω από όλου μαζί, στον τομέα αυτών. Λοιπόν, δεν γίνεται όταν αγόρασε το Instagram, ε, την κρίνανε. Το πήρε να δει στο Instagram. Και τότε το Instagram δεν ήταν τίποτα. Ήταν αντί, του, του Snapchat, που το Snapchat ήταν ήδη κυρίαρχος. Όταν πήρε το Instagram ήταν τίποτα. Όταν ε, έπαιρνε το WhatsApp, και τα πήρε αυτά ήταν δικά της, ε, την κρίνανε. Οι κινήσεις αυτές όμως μέχρι σήμερα έχουν αποδώσει. Και γενικά δεν τι έχει βρει για σου rational. Οι κινήσεις αυτές δεν τις έχουν βγάλει μέχρι στιγμής πουθενά κακό. Δηλαδή δεν έχει βγει πουθενά ότι έχει κάνει λάθος επιλογές μέχρι σήμερα. Εδώ, Πώς, ναι, να, ο Μούκας πούμε... που μπήκε. Πες του να μας δώσει κανένα τύψη εκεί που γίνεται. Είναι μέσα πράγματα τώρα ο πράγμα Μούκας εκεί πέρα. Ο Μούκας μας είχε πει πιο πριν, πιο παλιά μου είχε πει, θυμάμαι, νομίζω για τη, για τη Facebook είχαμε πει τότε, πριν γίνει μετά, σε ένα live, ότι είναι πολύ δύσκολο, του είχε πει ένας καθηγητής του ε, ότι είναι πολύ δύσκολο... Στην αξιολόγηση. Σαν, στην αξιολόγηση. Μαζί πρέπει να είμαστε, να είμαστε και εσύ. Ε, ε. Ναι. Ναι, 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 το θυμάμαι. Facebook είναι πολύ δύσκολη στην αξιολόγηση. Σαν, πυρήνας, παιδιά, σαν κομμάτι. Δεν νομίζω. Είναι, ένα κασ, είναι μια, μια γελάδα που κόβει, πώς το λένε οι Αμερικανοί, ε, κασκάου. Στα ελληνικά, μια κότα που γελάει χρυσά αυγά. Οι τύποι απλά φυμαζεύουν χρήμα. Γι' αυτό και μην δεν είχαν χρέη, γι' αυτό και δεν, 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 δεν. Τέλος πάντων, θα δείξει. Αλλά παιδιά, δεν γίνεται να είσαι στο τεχνολογικό κομμάτι και όχι, α πούμε, δεν είσαι υπέψη, που βγάζει. Με... ποιο είναι ο ενδιασμό μου. Ο ενδιασμό μου είναι ότι όχι αυτό η κίνηση που κάνει σχετικά με το Metaverse, ότι κάνει την κίνηση αυτή πάρα πολύ επιθετικά και φοβάμαι ότι ακόμα και να είναι κάτι που να έχει αξία, φοβάμαι μην είναι πολύ νωρί σε αυτό το παιχνίδι. Μην πετύχει και είναι πολύ νωρί. Δηλαδή, μήπω φτιάξει κάτι που ακόμα ο κόσμο δεν είναι έτοιμο να ανταποκριθεί. Παίζει αυτό. και αυτό που έχει ρίξει όλα αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, είναι, είναι μεγάλο το ποσό, ρε. Είναι μεγάλο το ποσό, έτσι. Mm -hmm. ε, είμαι κι εγώ αισιόδοξο και γενικά θεωρώ ρε παιδί μου ότι ακόμα και να τη βγει η καλύτερη, η, το καλύτερο risk reward να το πούμε έτσι είναι τώρα δηλαδή η μετοχή έχει πέσει τόσο πολύ που ειδικά μας συνεχίζει να πέφτει κι άλλο τι περιμένεις ακριβώς να την πάρεις στο ένα δολάριο ας πούμε γιατί ξέρεις, δεν προσθέτεις εσύ που είπες ότι δεν ε, θες ακόμα να προσθέσεις γιατί έχουμε, εγώ, ε, περιμένω το τέλος του που είπες είναι σκέτο buy πας με τα χίλια γιατί δεν έχω βάλει καινούριο κεφάλαιο. Άμα αυτή τη στιγμή... like. Προσθέτω μόνο με καινούριο κεφάλαιο, δεν κλείνω παλιό. Οπότε όταν έρθει η ώρα να κλείσω παλιό και εδώ λίγο μια μικρή άνοδο, τα ETF μου, η πλειοψηφία του, θα μετατραπούν σε μεμονωμένε μετοχέ, επειδή θα είναι ακόμα χαμηλέ. Γιατί οι μετοχέ θα τρέξουν περισσότερο από τα ETF. Ειδικά αυτέ οι μετοχέ, αν γυρίσει η αγορά. Ε, αλλά ξεκινάω σιγά σιγά το αυτό το τρίμηνο, το τελευταίο του έτου, να, να, βάζω στις, και στι μετοχέ κυρίω. Και πάλι όμω εγώ, εγώ σου θέλει... λέω δεν είμαι υπέρ του χρηματιστήριου τόσο πολύ. Είμαι κυρίω στον κρυπτο. Απλά αυτό το χαρτοφυλάκι έχει περισσότερε μετοχέ. Ε, παιδιά, τα βλέπω τα τρόλο σχόλια. Και αν εξαιρέσουμε τον, που ήταν, τον GS Away που έχει πάει σε γιαθρούμπες, τον έστειλε γιαθρούμπες. Τους υπόλοιπους σας βλέπω και από τη στιγμή που δεν είστε κάτι, ξέρεις, δεν πειράζετε συνεχώ την κουβέντα μας, τη χαλάτε. Όχι σε μένα, δηλαδή, δεν τη χαλάτε, περάστε τα παιδιά που μιλάνε. Ε, μπορείτε να λέτε ότι θέλετε. Ε, αλλά είναι τρολοσχόλιο με το να λε ότι στα 30 μπαίνει ο Λίν Λάζαρε. Ε, και ξέρω <συσίλιο> δεν είναι ξέκακο, Δεν είναι σε κακό. Τα που δεν τα έχετε αυτά. Όχι, αυτό όχι. <συσίλιο> όχι, ρε. Αυτά μπορεί να τα λε. Λέω. Αυτά είναι μια χαρά σχόλια. Μπορείτε να τα κάνετε όσο θέλετε. Ε, δεν είναι απλά. Μην είναι σχόλια που είναι τρόλ, α πούμε, καθαρά τρόλ μόνο και μόνο για να λύσει τη λακκία σου και να χαλάσει τη κουβέντα των παιδιών. ρε, ε, ε, μην κόσμο. Δεν δεν <Διώκα> έχω κανένα <Διώκανα>, άλλο. Του λέω ότι καλά κάνει και τα λεφτά. Λοιπόν, μακάρι παιδιά να πάει 30. Του είχα πει και του. Α, ναι, δεν μου είσαι πει ακόμα, δεν μου είσαι απαντήσει. Μου είχε πει ότι θα μου απαντήσει στο live. Μου είχε στείλει ένα πριβέ μήνυμα όταν είχα αγοράσει κάποτε την Meta uh, στα 100, δεν σημαίνει, 150 κάτι, 150 άτομα που ήταν. Ναι. Μου λέει Final You. <laughs> παιδιά μου είστε κάποιο μετά από πολύ καιρό, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ πέρα, από το. Πώ λέγαμε το Twitch και μου λέει final you Δεν ξέρει καν ελληνικά μάλλον. και επιτέλου λέει με ξαναβρίσκει. hi, hi, Νταντούλη. Μου αρέσει το είπε τα μετά. λοιπόν, μου είχε πει που λες, μου είχε στείλει προηγουμένω ο, ο, ο Λουκά και μου λέει θα πάει 125-126, κάτι τέτοια μου είχε πει. Και όταν πήγε, γιατί πήγε 125 μετά από ένα μήνα, ξέρω κάτι τέτοιο, του λέω πού το βρήκε, λέω Ρε. Και μου λέει θα σου απαντήσει στο live. Καθά παίζουν να πει... θέλω να πει πού το βρήκε. Για ποια εταιρεία, για ποια εταιρεία, γιατί σε έκανε. Για τη ΜΕΤΑ. Για τη ΜΕΤΑ. Μέτα. μέτα. Ήταν 150 ναι. και μου λέει θα πάει 125, που δεν είχε πάει ποτέ. Οπότε το βρήκε. Ε, εντάξει, δεν ήξερα ότι μετά θα πάει 90. <laughs> <laughs> αλλά το βρήκε. <laughs> <laughs> Πώ το βρήκε αυτό, ε, θέλω να μου πει. Αρχικά το είπα για να σου σπάσω τα νεύρα επειδή Α, έχεις πρίξει όλο τον κόσμο ότι πάει πάνω-κάτω στο range που έλεγε στον 150. Ναι. Και δεύτερον, απλά ναι. κοίταζα λίγο το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή κοίταζα το τεχνικό ότι θα κάνει break προς τα κάτω και ναι. απλά ήταν μια διέστηση που είχα, δεν είναι ότι είχα κάποια, Α, κάποια ειδική μαντεψιά. Ναι. Όπως είδες έπεσε στα 90 οπότε. Ναι. Να σου πω, και τι σου απάντησα θυμάσαι? Μακάρι μου είπε, γιατί θέλει να αγοράσει. Για να μην νομίζει ο κόσμο ότι άλλα σου λέω πριβέ και άλλα εκτό. Και λέω μακάρι να πάει 30 και μακάρι να πάει 90 και μακάρι να πάει 30 η η Αλιμπάμπα. Μακάρι, παιδιά. Ε, και μακάρι να κρατήσει αυτό το πράγμα που κάνει το χρηματιστήριο να κρατήσει πολύ καιρό. Να μπορούσαμε να αγοράσουμε πολύ. Είναι ευκαιρία ζωή. Εγώ τα αυτό, τα που, αυτό που, έχω να πω είναι ότι επειδή έχω ξαναπεί ότι είμαι περισσότερο τον κρύπτο, εγώ το ίδιο πράγμα έζησα το <χ> 18, <χ> 18 <χ> με, τη... Για ποιο? Για, το, για τα κρυπτο. Τι γίνεται με αυτά, πού πάει. Έχει σταματήσει να τσουλάει προς τα πάνω, προς τα κάτω, τι θα γίνει. είναι sideways το τελευταίο καιρό. Τέλος πάντων με διέκοψες. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το 18 <laughs> που τα κρυπτο <laughs> κάνανε bottom και πηγαίναν προς το κάτω, γύρω στα 4-5 το bitcoin. Έλεγα μακάρι να συνεχιστεί για όσο γίνεται το range αυτό γύρω στα 4-5 χιλιάρια εκεί 3, για να μπορέσω να πάρω όσο περισσότερο γίνεται. Και κράτησε λίγες εβδομάδες μόνο. Και μετά πέταξε το πουλάκι. Οπότε το έχω ξαναζήσει και είναι όντως, ήταν τότε όντω μακάρι αυτό το πράγμα. Και μαλακία α πούμε που δεν έγινε. Οπότε, ξέρεις, οι περισσότεροι δεν μπορούν να το δούνε, γιατί Κανείς θα δεν το δούνε μπορεί, όταν γίνει. τα βλέπουμε. Ναι, όλοι τα βλέπουμε εκ των υστέρων. Θέλω να πω ότι θέλει λίγο, άμα σε αρέσει κάτι, θέλει λίγο να κάνεις και λίγο το βήμα, ξέρεις, της mm -hmm. Οι περισσότεροι εδώ μέσα... Έτσι απλά το αναφέρουμε. Όταν, ε, που, που, έγινε τώρα πρόσφατα και ήσασταν, ξέρω, και ενήλικοι οι περισσότεροι και μπορεί να ασχολούσαν και με το χρηματιστήριο. Έγινε το 18, νομίζω. Πού έχει γίνει αυτό, ρε, δεν θυμάμαι τώρα. Με το Cambridge Analytica με τη ΜΕΤΑ, που έπεσε 40% σε, σε, ένα απόγευμα. Οι περισσότεροι εδώ μέσα, δεν ξέρω αν είχατε αγοράσει, αλλά ήταν ευκαιρία ζωή. Και σα έχω δείξει ότι είχα αγοράσει. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά στο μέλλον όλα αυτά που λέμε τώρα είναι καλό, είναι καλό που κάποιοι προσπαθούν να σου πούνε κάτι την ώρα που, όχι εγώ, που όλη η αγορά, που όχι μετά, οποιαδήποτε τρία, όλες τις εταιρείες έχουν πέσει 30% κάτω. Και ο άλλος προσπαθεί να σου πει ότι κοίτα τι, έχεις, τι έχει, γίνει. Παιδιά, το πρόβλημα δεν είναι ότι τώρα που έχουν πέσει. Το πρόβλημα ήταν να πηγαίνουν όλα καλά και να έχουν πέσει δικέ σου. Εκεί είσαι ένα πρόβλημα. Κάτι πάει περίεργα. Όταν πέφτουν όλα και πέφτει και η δικιά σου, η εταιρεία που επιλέγει, όποια κοινά είναι αυτή, δεν είναι περίεργο. Το κακό είναι το να έχουν πέσει όλε και μερικέ όχι, και εμεί θα πάμε να επενδύσουμε σε αυτέ που δεν έχουν πέσει. Αυτό είναι κακό. Εντάξει, δεν ισχύει αυτό σε μένα για σε καμία περίπτωση, αλλά τέλο πάντων. Δεν λέει, τώρα. Εσύ, γιατί πέταξε. Πέταξε, πέταξε, πέταξε τώρα. τι να κάνω, μην με αυτά που λε. Εσύ γιατί πετάχτηκε τώρα. Εγώ δεν είπα κάτι για τον Πολίβιο. Καλά, καθίστε εκεί πέρα, καθίστε εκεί πέρα εσείς. Πολύβιο βάλτο στη θέση Πολύ βγαίνει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω. Το μεταβρέ. Για να βγάλει κανένα χρήμα. Το μεταβρέ. Μεταβρέ είναι αυτό. Το μεταβρέ. Το μεταβρέ θα είναι. Θα ψάχνετε το βρείτε. Εντάξει, το πάλι που με πήγε πάλι στο Metaverse, είπε πιο πάνω η πύλη έλεγε ένα φίλο που έλεγε: Α, εδώ. Η Meta θέλει ακριβώ εξοπλισμό και βλέπω τον κόσμο να πηγαίνει προ τα κινητά και όχι να παραμένει σε κλασικό υπολογιστή. Δεν χρειάζεται υπολογιστή για το Metaverse, πρώτον. Δεν θέλει ακριβό εξοπλισμό. 1.500, 1.300, κάπου εκεί κάνει το, τα γυαλιά. Δεν είναι όσο Όχι, γανάρχον. πιο φθηνά δεν είναι. Τόσο ακριβά είναι. Για το μέταβρο δεν θέλει. Και, ναι, 1.300, 1.500, κάτι τέτοιο θέλουν. Τα οποία να πούμε κιόλα επειδή πλησιάζουν Χριστούγεννα και πλησιάζει και Black Friday και όλα αυτά, ε, ότι είναι νούμερο ένα πάνω από PlayStation, πάνω από οτιδήποτε στην αγορά, νούμερο ένα gadget στον πλανήτη. Έχω να τα θυμόμαστε αυτά, να τα ξέρουμε. Έχω ακούσει δε, πολύ δε, καλά. Πιστεύω πολύ καλά reviews για τα Oculus. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι top στην κατηγορία του. Θέλω κάπου να τα δοκιμάσω χωρί να τα αγοράσω. Γιατί αγοράσουν. δεν βγάλει απλά Apple ένα καλύτερο Oculus, α πούμε, από. Γιατί δεν μπορεί. Α, μα αυτό της. λέγαμε πριν. Γι' αυτό λέγαμε πριν. Ότι όταν. Γιατί μιλήσει για Mood. Όταν επενδύσει μερικά 250 δισεκατομμύρια και άλλοι έχει επενδύσει μηδέν, πώ θα τη φτάσει. Τον ίδιο λόγο α, που α, δεν μπορεί να τη Tesla. Η Apple είναι, είναι σε mood buyback, share buyback. Είναι ο μόνος λόγο, το μόνο πράγμα που κάνει τα τελευταία 10 χρόνια. Άστινα. Αφού τα ε, έχει τερματίσει όλα. Και ακόμα, ναι, ναι, ακόμα ναι. επερδεί ναι. σε project όπως είναι σε αυτοκίνητα, σε τέτοια και ακόμα ναι. τη βέβαια λεφτά πίσω και τα κάνει share buyback. Αυτό είναι. Να σου ρε Πολύβια, Μου λες ότι... Δηλαδή την κρίνει που κάνει share buyback. Όχι, δεν δηλαδή, είναι αυτό. Είναι ότι το 2016 είχε κάποιο ραντεβού ο Tim Cook με κάποιου μεγαλομέτωχου και του είπανε ή θα κάνει share buyback και εμεί θα σε θα, πώς το λένε, θα σε πατρονάρουμε και <σομίως> η τιμή θα αυξηθεί. Ή, ή θα δώσει μέρισμα ή θα <σομίως> Του είχαν δείξει αυτέ τι δύο γιατί <σομίως> του τον είχαν κρίνει ότι δεν επιστρέφει η αξία στου μετόχου. Έχει φτάσει σε, <σομίως> σε ένα Πά σημείο πάμε, που έχει like. τόσο μετρητό πάμε, πάνω, πάνω, πάνω στον ισολογισμό τη. Έχει τόσο μετρητό που αφού τα ναι, και, έχει, μεπάς, και έχει, έτσι, ρίξει 400, 400, έχει, ρίξει 400, δισεκατομμύρια σε set buybacks. Κάτι που θα μπορούσαν <σίλιο> να παίξουν, να πάνε σε <σίλιο> ωραία προϊόντα <σίλιο> και <σίλιο> καινοτομία και όλα <σίλιο> τα υπόλοιπα. Σε μια, σε, μια, σε μια όχι εταιρεία <σίλιο> αυτή τη στιγμή. Έχει, έχει, δεν έχει project, δηλαδή η Apple. Όχι, έχει. Αυτό σου λέω ότι έχει τα βανιάσει. Δηλαδή, ε, τι ακριβώ περιμένουμε από την Apple ΑΠ, να φτάσει στα 10 εκατομμύρια α πούμε, στα, στην επόμενη πενταετία. Ξέρεις, τι έτσι, project έτσι, θα κάνει. Όλα, γιατί πιστεύω, εγώ... εδώ δεν πιστεύω ότι θα πάνε τρισεκατομμύριο γιατί... οι, εταιρείε. Πιστεύω ότι θα ανεβούν έχω... και παραπάνω από, 3 εκατομμύ... ναι, από ένα Ναι, έχω... Εύκολο είναι. Πιστεύεις ότι δεν θα ανεβούν πάνω από ένα τρισεκατομμύριο οι εταιρείε. Γενικά, εγώ σου λέω. Στο μέλλον, μέχρι στα επόμενα πέντε χρόνια. Θα φτάσουν δηλαδή το ταβάνι το τρισεκατομμύριο, ένα τρισεκατομμύριο κοντά στα δύο τρισεκατομμύρια. Πότε έγιναν αυτά που λες, ρε κόντομο. Πότε έγιναν αυτά που λες. Τι θα βγάλουν κάτι καλύτερο μόλις του ότι πάει καλά. Πότε έγιναν αυτά που λέτε ρε παιδιά. Το ίδιο λέγανε θα βγάλουν απλά μάξι μόλι δουν αν πάει καλά το το καμάξι. Πουθενά. Πώ θα φτάσουν, επειδή μου είπε και εσύ που λυβεί αυτό, και μετά είπε και εσύ το ίδιο πράγμα, ότι εγώ πιστεύω ότι θα βγάλουν κάτι. Αυτό το πιστεύει, πάνω σε τι το βασίζει. Αυτό μπορεί να σα έχει υποδείξει τόσα χρόνια η Apple. Περίμε, περίμενε. Όπου έχει ασχοληθεί, έπρε, όπου έπρε. έχει, ναι. έχει βγάλει το καλύτερο ναι. πράγμα. Περίμε, περίμενε. Σε, έχει αυτά που έχει μπει, σε αυτά που έχει μπει από την αρχή, όπω και οι υπόλοιπε εταιρείε. Σε ποιο τομέα μπήκε εκ των υστέρων που μια εταιρεία έχει προχωρήσει πολύ και μπήκε και την πέρασε. Πιστεί Α, Τώρα νομέα. που φτιάχνει το Apple TV θα, θα πει νούμερο ένα. Ήδη έχει πάρει βραβεία και ιστορίε. Και η Amazon έδειξε τόσα εκατομμύρια σε, σε αυτή πήρε, πήρε τη γελιότητα το Ring of Powers να πούμε και έχει πάρει τόσο head που δεν έχει πάρει καμία άλλη εταιρεία μεταξύ. Κάτσε ρε, πού κολλάνε αυτά που λε τώρα. Στο streaming, α, ρε, α, Περίμενε, το ίδιο. Μα... Ένα τέτοιο. Αρέσει με... ε, ένα... τώρα. Έχι... Θέλει research development, θέλει, θέλει ολόκληρο, θέλει επένδυση. Γιατί είναι δεν ολόκληρο, θέλει ανάπτυξη αυτό το 10. πράγμα. Γιατί. Με, με... με κοροϊδεύει. Παίρνω κατευθείαν του τα άτομα. Παίρνω κατευθείαν και φτιάχνω την εταιρεία. Γιατί ποιο με... είπε ότι θα κά... πάρει κατευθείαν. Ποιο είπε θα πάρει κατευθείαν τα άτομα από τη Metaverse. Γιατί εύκολο δύσκολο να τα πάρει από τη Facebook. Ναι. Ναι, γιατί δεν είναι καθόλου Όχι, γιατί είναι από πίσω όλο το infrastructure, infrastructure, που έχει γίνει μέσα από την. Εγώ εταιρία. πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου, δύσκολο. Καθόλου δύσκολο. Ήδη έφτιαξε επεξεργαστέ δικού για τα κινητά και είναι οι καλύτεροι επεξεργαστέ που έχει βάλει ποτέ πάνω. Έχει κάνει στην άκρη τη μισή, τη μισή προμήθεια που έπαιρνα από τι άλλε Μετά από 50 χρόνια. Αυτό τη πήρε 50 χρόνια, δεν τη πήρε ένα χρόνο πλέον. Πώς Πώ θα την περάσει την άλλη. Καλά. Δηλαδή, συγγνώμη. Εντάξει. Περίμενε, περίμενε. Δηλαδή, ήταν έτσι, Άμα ήταν έτσι. Θα το, το γράφουν για τι εξεργαστεί στο μεταξύ μόλι από. <laughs> ναι, 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 ναι. Δηλαδή, κινητό σου επεξεργασίε λέει και στα λάπτοπ. Ναι, αλλά αυτό παιδιά με τα Mac και με τα κινητά και με τα iPhone. Δεν ασχολήθηκε ξαφνικά σε μια μέρα και πέρασε, α πούμε, πάνω χάρη, δεν είχε κινητό. Γιατί το, το έχει φτάσει βλέπεις. η Facebook, ρε φίλοι, το Metaverse. Το έχει φτιάξει η Facebook. Μα γι' αυτό, αυτόν αυτό ακριβώ το, το λόγο δεν θα, θα μπει Apple στο Metaverse, γιατί δεν έχει δουλέψει ακόμα. Όχι, αλλά και να μπει. Όταν ανακαλύπτεται μια τεχνολογία, είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν να, να μπουν και άλλοι μέσα. Ε, Όπω έχει και μετά. Ναι, όταν... Δεν τι παίρνει πρωτιά με τίποτα όμω μετά. Δεν έχει γίνει ποτέ όμω να πάρει την πρωτιά. Ε, και... Όπω δεν έχει κανείς την πρωτιά από την, από την Τέσλα. Δεν γίνεται να τη πάρει την πρωτιά. Δεν γίνεται να πάρει την Θα, δι, μετά, θα διατηρήσει είναι. για πάντα την πρωτιά η Τέσλα. Δηλαδή έχει αυτό το, τεχνολογικό πλεονέκτημα, πλεονέκτημα. Θα είναι για πάντα. Ε, ε, ναι, γιατί τα αυτοκίνητά τη τα αυτοκίνητά τη <σχερνή> και η. Έχουν κάνει δισεκατομμύρια χιλιόμετρα και, 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 και τα οποία δεδομένα έχουν αναλύσει και έχουν κάνει ακόμα πιο efficiency τα αυτοκίνητα στην αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, Πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει τα αυτοκίνητα τη Apple ή τι οποιοδήποτε. Κανένα. Όχι, έχουν κάνει, αλλά. Όχι, Apple δεν έχει. Όχι, Apple, εγώ σου λέω για τι άλλε εταιρείε. Τώρα σου λέω για Mercedes και για άλλε εταιρείε που θα μπουν. Έχουν μπει ήδη βασικά. Εννοείται έχουν εμπειρία και εννοείται θα ανεβούνε. και δεν Ωραία, για έκανε πόσο πίσω καιρό θα μελογικό. έχει αυτό το, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Δηλαδή δεν μπορεί καμία να την ξεπεράσει. Δηλαδή είσαι τόσο σίγουρο ότι δεν μπορεί καμία να την ξεπεράσει. θέλει. Δεν γίνεται κοστίζ, αυτό να τόσο σίγουρο για αυτό το πράγμα. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα εγώ. Δεν είναι. Κοστίζει. Αν θα τα δώσει πριν, θα τα δώσει μετά. Κοστίζει. Αν ήταν έτσι όπω το λε, κανεί στον κόσμο δεν θα κάνει τίποτα. Κάνει τίποτα καινούριο. Θα παίρνει να το κάνει ένα μαλάκα και μετά μπαίνουμε εμεί. Γιατί, Γιατί ή... δεν το κάνουμε. Ιστορικά όλο αυτό δεν γίνεται. Το φτιάχνει ένα, ανακαλύπτει ένα κάτι και μετά το αντιγράφουν όλοι. Ειδικά εκεί πέρα στην Κίνα που υποστηρίζει είναι το νούμερο ένα παράγοντα για να σου φτιάξει. Αυτό ο ένα που το ανακαλύπτει στην αρχή, γι' αυτό ο λόγο που το κάνει, δεν είναι ο κανένα ρομπέν των δασών. Πάει να θυσιαστεί. Ο λόγο που το κάνει αυτό ο ένα στην αρχή είναι ακριβώ επειδή έχει μόνο του καλύτερα από του υπόλοιπου. Και συνήθω ναι, δεν σταματάει του αυτή, αυτή, αυτή η τεχνολογία δεν σταματάει την ανακάλυψη αυτό. Είναι ο καλύτερο και τα παίρνει όλα. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί να ο ένα που πάει να το αντιγράψει να φτιάξει κάτι ακόμα πιο καλύτερο. Και να πάρει Άρα, με την λογική... Άρα με την ίδια λογική αύριο και όπω έχει γίνει δηλαδή να φτιάξουν καλύτερα κινητά. Όπω έφτιαξε η Huawei που βγήκε τώρα, έχει 5-6 χρόνια που λόγο και η άλλη βγάζει κινητά 15-25 χρόνια και έχει βγάλει πολύ καλύτερα κινητά, α πούμε, η Huawei. Εγώ δεν λέω να πάει ένα άγνωστο να την γράψει για να γίνει καλύτερο. Εδώ μιλάμε για κολοσσό, την Apple ή την Microsoft. Μιλάμε για κολοσσού που έχουν το ρευστό πίσω για να το κάνουν καλύτερο αυτό που θα πάρουν. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να εναχωθούν σε όποια αγορά υπάρχει διαθέσιμη εκεί πέρα, σε όλε τι αγορέ του πλανήτη. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι μπορούν. Σε όποιο θέλουν, σε όποιον θέλουν. Διαφωνώ. Θα είναι σαν μια ρωμαϊκή αυτοκρατορία που στο τέλο κατέρευσε εξαιτία του μεγέθου τη. Δηλαδή, κάπω έτσι πάνε αυτέ τι καταστάσει. <Τελαιο> <Τελαιο> <μοί>. Πες, πες <Τελαιο> ότι γίνεται αυτό, πες ότι γίνεται αυτό. Παίζει ότι γίνεται αυτό που λε. Επίση να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ο, 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 ο τέτοιο, ο Steve Jobs, άλλαξε κάτι και έγινε αυτό που έγινε η Apple. άλλαξε την αντίληψη γύρω από τα κινητά. Ο Τιζόμπεσ <Τελαιο> το άλλαξε, αλλά ο Tim Cook το ανέβασε αυτό. Δηλαδή, μπορεί να βγήκε το iPhone το 2007 ήταν σταρότη της κιλοκοπία. Όταν ανέλαβε ο Tim Cook και άρχισε να μπορεί να το κάνει αυτό monetize όλο αυτό. Δηλαδή, ό,τι ανακάλυψη έγινε, να μπορεί να τραβεί από εκεί, να τραβάει λεφτά, αυτό το ανέβασε τόσο πολύ. Δεν σου λέω ναι. ότι ο Steve Jobs, ο Steve Jobs ήταν ο πατέρα, εννοείται, αλλά ο Tim Cook με αυτή την ικανότητα που είχε να μπορέσει μέσα από την κάθε τεχνολογία να, να, βγάλει κέρδο παραπάνω από όσο μπορούσαν οι άλλοι, αυτό δεν ανέβασε τόσο πολύ την Apple. Ωραία. Σε και ποιο σου λέει εσένα ότι για, με κάποιο μαγικό τρόπο οποιαδήποτε εταιρεία, είτε είναι μια startup ή οτιδήποτε, μέσα στα επόμενα 10 χρόνια δεν θα αλλάξει τελείω τον τομέα τη επικοινωνία και του κινητού ή οτιδήποτε. Και θα κάνει ο Μπισολέν το ίδιο το επιχειρηματικό μοντέλο που είναι ο κορμό τη Apple αυτή τη στιγμή. Και θα μείνει όλα τα υπόλοιπα <Και> μετά εκτό εκτός από αυτό το πρόβλημα. Για τον που τα Microsoft έχουν μείνει μέχρι τώρα νούμερο ένα λογισμικό και καλά, όχι για εταιρικά και δεν Ναι, είπε τη λέξη κλειδί. Δεν έχουν μείνει, δεν μπορούμε να δεν διατηρήσουμε. όχι, δεν είναι έτσι, επειδή έχουν καλύτερη τεχνολογία. Έχουν μείνει νούμερο ένα λογισμικό γιατί κοστίζει πάρα πολλά δι να αλλάξει αυτό δεν έχουν Δεν έχω πει ότι έχουν καλύτερη τεχνολογία από του άλλου. Ναι, αλλά το ίδιο σου πει. μπορούν να το διατηρήσουν. έχουν αυτή την ικανότητα. Αυτοί έχουν εγκλωβιστεί με τι εταιρείε. Αυτοί εδώ ακόμα έχουν IBM. Στι εταιρείε. Αυτοί έχουν αγκλωβιστεί και κοστίζει πάρα πολύ. Είναι δύσκολο να βγάζει τη Salesforce, που είναι μικρή εταιρεία και σύγχρονη εταιρεία. Είναι δύσκολο να βγει από τι εταιρείε και να πα σε κάτι άλλο. Το αντίστοιχο όμω δεν, αξι... δεν... δεν κολλάει σε μια εταιρεία που παράγει τηλεόραση, που παράγει iPhone και υπολογιστέ. Εκεί δεν με εμποδίζει κανεί να αλλάξω και να πάω σε κάτι καινούριο, σε μια δευτερική εταιρεία. Και αποδεικνύεται ότι άμα ήταν τόσο δυνατή και το έκανε αυτό και την εμπιστευόμασταν σαν εταιρεία, δεν θα είχε αφήσει να την περάσει μια τίποτα εταιρεία, μια μικρή εταιρεία χωρί ταμεία όπω είναι η Huawei ή και η Xiaomi, δεν ξέρω πώ λένε αυτή την άλλη. Όλε αυτέ έχουν φτιάξει καλύτερα κινητά από τις τεχνολογίες από ό,τι κάνει Apple αυτή τη στιγμή. Και τα λέω εγώ. Τα λένε οι, οι ειδικοί, δεν τα λέω εγώ αυτά. Μπορεί να, τα συγκρίνετε. Τέλο πάντων, γιατί πιστεύει ότι η Microsoft ή η Apple δεν μπορεί να, πέραμε, να πάρει γιατί, χρήματα γιατί το μέσα από το Για... Metaverse. Περίμενε, Πιστεύετε γιατί το άφησε αυτό ότι, να συμβεί. Ότι, ότι το Meta είναι αποκλειστικά τη Facebook. Δεν θα μπορεί Όχι, τέτοιο. ρε, δεν λέω αυτό. Η Λέρω Apple έχει αυτό. καλύτερο mode και από τη Huawei και από τη Xiaomi. Και έχει και το pricing για να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Είναι χίλιε φορέ καλύτερο θε... σε αυτό το, το ε, αυτό, θέμα. Είναι, ότι, αυτό δεν το πουλάει η Apple. Γιατί δεν, δεν κατάφερε να κρατήσει το κινητό τη όμω νούμερο Αφού γιατί, έχει και το μόνο που τη δύναμη και τα λεφτά. Τέλο πάντων, γιατί, γιατί, γιατί είναι οικονομική κλίμακα. Και... Μισή... Ε... Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Σταματήστε. Δεν ισχύει αυτό που είπε. Η Κίνα χρηματοδοτεί αυτέ τι εταιρείε και μπορούν να τα βγάζουν φθηνότερα, φίλε. Τη χρηματοδοτεί ναι. και μπορούν να, με χασούρα να τα βγάζουν φθηνότερα. Γιατί τα παίρνουν από το κράτο. Άρα τι εσύ έχει ταμείο πολύ από πίσω. Και, Μα και εσύ σαν Apple λέει ότι ταμείο, η δεν έχει ταμείο. Ναι. Συγγνώμη που η Apple έχει τη λογική και δεν μπαίνει μέσα για να περιμένει από την κυβέρνηση να τη δώσουν λεφτά για να βγάζει φθηνότερα κινητά για να κατακτήσει την αγορά. Ρε παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο. Άρα, περίμενε. Άρα δεν μπορεί να. ούτε στον τομέα που είναι, που είναι ο πυρήνα τη, δεν μπορεί να είναι νούμερο ένα. Και εσύ μου λες ότι θα πρέπει να είναι νούμερο ένα. Που... Επειδή, επειδή, βγάζουν άλλη φθηνότερα κινητά, επειδή χρηματοδοτείται από το κράτο. Και πάλι αυτά δεν που βγάζει, είναι είναι, 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 είναι οι καλύτερε πωλήσει που έχουν γίνει. Και Όχι. τώρα αναπτύσσεται και στην Ελλάδα. Τέταρτη, εταιρεία του πλανήτη, τρίτη εταιρεία του πλανήτη σε πωλήσει, σε κινητά. Άρα πώ είναι νούμερο, πώ είναι καλύτερο. Άμα, άμα δεν μπορεί να σώσει αυτά που είσαι ήδη μέσα, πώ έτσι απλά να... Αυτό που λε, εσύ δεν τα αμφιβάλλω. Πώ έτσι απλά όμω θα μπει σε ένα άλλο τομέα να πα να χτυπήσει την πρωτιά εκεί, Δεν θα μπορεί. Βασικά, κοίτα, όπω είναι τώρα η Apple, Την νοιάζει να πιάσει την πρωτιά για να βγάζει κέρδο Όχι. περισσότερο. Όχι. Τότε. Νομίζω Όχι, ότι θα πάρει οι Apple μερίδιο, ή η Microsoft δεν μπορούν θα πάρει. να πάνε στο, στο Metaverse, δεν θα πάρουν κανένα μερίδιο. Εννοείται θα πάρουν. Δεν λέμε αν θα, θα, θα πάρουν θα μερίδιο. Δεκάδε ναι, εταιρείε θα πάρουν Άρα όλο αυτό ο συνδυασμό δεν μπορεί να βγάζουν περισσότερα και από τη Metaverse. Και από τι άλλε εταιρείε. Σε συνδυασμό, Όριγε ναι. Σαν εταιρεία. Και το ναι. Γιατί, και όλα γιατί όλα, και να μην πιστεύω ότι μπορεί να αξίζει περισσότερο η Apple και να βασιστώ μόνο ναι. σε ένα στοιχείο του Metaverse που μπορεί να είναι το ανταγωνιστικό το πλεονέκτημα για τη Facebook. Δεν Πώς, είπε κανεί αυτό. Πάνε, είναι ότι ναι. πού περιμένει ότι θα είναι ας πούμε, ναι. η αξία τη Apple που είναι ήδη σχεδόν 3-3 μετά από πεντε χρόνια. 3 -3, να 3 -3, δε, δε, είναι τώρα, αλλά. Είναι 2,5-3. Τι του είπες τώρα. Τον, τον ξενέρωσε. Γιατί δεν πει 3-3. Τρία πρέπει να έχει φτάσει πριν λίγου μήνε. Τώρα είναι 2,3. Εντάξει, κοντά. Μου γράφει, μου γράφει εδώ στα σχόλια: Έχετε δίκιο, φεύγω. Καληνύχτα. Βάλε <laughs> με <laughs> τα μπερδεύτηκα. Ωραία, μου αρέσει okay. που ανέβηκαν λίγο τα αίματα γιατί ήμασταν πολύ ξανερωτή στην σύνορα. Μα γι' αυτό okay. λίγο να τσιγκλίσω κι εγώ. Προσπάθησα από την αρχή λίγο. Με τον Λουκά δεν μου βγήκε, δεν τραβούσε. <laughs> <laughs> Άρα <σορίλιο> <Δες, φωτιές, σορίλιο> καλώς που συμφωνήσατε <σορίλιο> ότι θα έχει περισσότερη αξία. Άρα εντάξει. Όχι, <Καλά είμαι>. όχι. <έντρια> <ελίκια> εγώ, δεν, παιδιά, εγώ σαν σύνολο σαν εταιρεία θεωρώ ότι Apple θα έχει περισσότερη αξία. Γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη εταιρεία. Ε, εννοείς, ο, αν θα είναι η μεγάλη... Θα... Περισσμέ... Αρα, αυτή τη στιγμή λέμε αν θα έχει... τώρα. Αν θα περισσότερη αξία από την τωρινή τιμή ή αν θα είναι η μεγαλύτερη σε αξία εταιρεία στον κόσμο. Εγώ λέω θα είναι η μεγαλύτερη για πολλά χρόνια. Και δύο πιστεύω. Αυτή και η Microsoft. Ρε εσύ, και, και, εγώ πιστεύω yeah. και τα δύο, αλλά αυτή τη στιγμή έχει μια Facebook που είναι στα 200 billions, και μπορεί να φτάσει, ας πούμε, στα 2 trillions. Είναι ένα 10 επί, ας πούμε. Ωραία, όταν είναι... Μπορεί να κάνει 10 επί η Apple. Ρε παιδιά, δεν όχι, έχει πείσει το Metaverse. Σαν, σαν επένδυση. Πώς να πω σε μια Σαν Όχι, όχι, δεν σου λέει για το Metaverse, ξέρεις τι. Μπορεί μετά από 10 χρόνια να καταλήξει ότι το Metaverse ήταν ένα φιάσκο και να τραβήξει την πρίζα και να γυρίσει στα προηγούμενο ωραίο της μοντέλο. Και θα, θα πάει, πάει πάρα πολύ Ναι. Θα πάει πάρα oh, πολύ γιατί να μην πάει. Θα έχει κάποιον εργασμό και θα γυρίσει πάλι σε mm. επε... να κερδοφόρηση να κάνει monetize τα άλλα πράγματα. Θα πάει εκεί σε... που ήταν, Τι νομίζεις. Θα είναι μεγάλη αποτυχία. Αν γίνει αυτό. Έχει ποντάρει το μέλλον και τι σημασία έχει αυτό. Όχι, καθόλου, δεν πάει έτσι. Μια εταιρεία, αμα, αμα, γιατί αυτό το, 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 ενδεχόμενο το έχουμε, υπάρχει και το συζητάνε. Το ενδεχόμενο το να αφήσει τελείω το Metaverse και να γυρίσει προ τα πίσω, ή α πούμε να πεθάνει ο Ζούκεμπεργκ, να τον βγάλουν, να φύγει τελείω από CEO και να βγει ένα άλλο. Εάν γίνει αυτό, και σου πει ο άλλο ο νέο CEO, το αφήνουμε. Δεν τζουλάει αυτό. Γυρνάμε στο προηγούμενο. Τι σημαίνει αυτό. Γυρνά εκεί που ξέρει ήδη και θα ξαναπα τουλάχιστον στην αξία που είχε πριν. Συνο τη ήταν ένα τρει. Δεν το ξέρει αυτό. Γιατί έχει αφήσει Ήτανε μια 500, αγορά 100, 100%. να τη τρέχει α πούμε ένα TikTok που είναι τώρα ή ένα μελλοντικό oh. TikTok. Α, oh. ah, ναι, μπράβο, που θύμψες. μπορεί να σε φάει σε αυτό το πράγμα. Μα ε, με αυτή την έννοια που το λες εσύ, τότε και εσύ σου λέω μόνο iPhone και σε έχουν περάσει το, το, TikTok ναι, αλλά το η, κινέζικο. Ναι, και... όμω η Ιταλική Μεταβέρση έχει αφήσει το, μοντέλο αυτό, δεν θα δώσει τόσο μεγάλη βαρύτητα στο άλλο μοντέλο του Metaverse. που αυτό το έχει αφήσει σχεδόν στάσιμο. Όχι, όχι. Ποιο το έχει αφήσει. Φαίνεται στην οικονομική του κατάσταση. Τι ή όχι. Τι είναι αυτά που λες, Πώ φαίνεται αυτό, Από πού το είδε αυτό. Φαίνεται, από, από, από αυτά που χαλάνε. Φαίνεται. Ναι. Ε? Ότι επενδύουν το χρημα Τι μεγάλη χρήμα... πρόοδο έχει κάνει, ας πούμε, το, το facebook Ό,τι κάνει, στο, ,τι... Στο, στο app. Και Συγγνώμη, τι, το μεγάλη πρόοδο, πρόοδο, τι μεγάλη πρόοδο κάνει που αλλάζει τι θέσει τη κάμερα με το iPhone. Τι λέμε τώρα, μου σκορδεύει. Καλά. Δηλαδή, κάθε χρόνο <laughs> περιμένει να, <κάθε> <laughs> να βγάλει κάτι καινούργιο πρωτότυπο πάω πάει καλά, κόβει χρήμα το πράγμα. Το αυτό που κάνει στον τομέα του hardcore core της η εταιρεία είναι ότι έχει, ε, βγάζει 16, 16 δολάρια να στην Αμερική στο Facebook που εμείς το λέμε εδώ πέρα Boomer Book και λέμε ότι έχει πεθάνει. Στην Αμερική βγάζει, έχει καταφέρει και το κάνει monetize. Έχει καταφέρει και κάνει monetize στο Instagram σιγά σιγά. Έχει καταφέρει και αρχίζει monetization στο, στο WhatsApp. Και αυτά όλα τώρα είναι under, υπό, υπό. Το Twitter τώρα που το έχει αναλάβει ο Elon Musk το κρίνεται. μπορεί να πάει πολύ καλά. Αυτό μπορεί να κάνει μια Ναι, μπορεί να κάνει μια στιγμή. Ναι, σαφέστατα. Μπορεί να κάνει. Ναι, το πιστεύω εγώ αυτό. Πολύ που λε. Γι' αυτό και άνοιξα λογαριασμό στο Twitter, παιδιά. Ακολουθείτε ναι, το Και... Τα μέσα σε άλλου το Και λέω, εμάς, ναι, λέω τον κουλό του πήγε και έκανε. <laughs> <κανένα. laughs> θα μα πρίξει και στο Twitter τώρα. Εγώ <laughs> 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 ήδη βγάλε κάτι ώρα πετυχημένα, να ξέρετε. Λοιπόν, ε, ο Λουκάει στο Twitter. Έχω εσύ, αλλά δεν το χρησιμοποιώ. Το έχω, βασικά το χρησιμοποιώ κάθε μέρα, αλλά το, για να παρακολουθώ άλλου. Δεν κάνω tweet ή τέτοια. Κάνω κανένα like, κανένα retweet, αλλά. Follow, νοικονομία και retweet, τα retweet μου. <laughs> Σου χωρίτσει <laughs> ήδη blog, οπότε ξέχνω. <laughs> λοιπόν, μην με ρωτήσετε να στο στόχο μα πώ θα γίνουμε πλούσιοι. Ε, μα γι' αυτό το κάνουμε. Εντάξει, ρε Βλά, ε, συζητήσουμε, ρε Γρηγόρη. Γι' αυτό άλλα, αυτά τα ζητάμε πουθενά. Αυγό έξω για καφέ συζητήσω με άλλου για μέτα και για τέτοια. τίποτα. Για πάλα μέσα. Α τα μιλήσουμε με άλλου. Επειδή έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε και δεν θέλω να καθυστερήσω τον Λουκά, γιατί μου έχει πει ότι ο θέλει να φύγει και νωρί τη ώρα ήθελε. Ε, σε και ο Λουκά, ανέβηκαν τα αίματα και ξεχάσει. Ναι, επειδή ανέβηκαν τα αίματα. Λουκά, σου υπόσχομαι την άλλη φορά που θα έρθει να το ξεκινήσουμε από την αρχή το τζερτζελό και όχι να σε αφήσω το πρώτο μισάωρο χαλαρό. Ε... <σχεδί> Αλλά θα έρθει σύντομα, θα έρθει σύντομα. Δηλαδή, άμα θέλεις έτσι τη δημόσια στο και κιόλας, άμα θέλεις να έρθει λίγο πιο συχνά. Και εσύ να το κάνεις λίγο πιο, πιο νωρίς. Εννιά μισθό το για χάρη. Τι άλλο θες. Σόπα, ρε, γιατί Γιατί ώρα το κάνει. Δέκα. Ε, σε εμάς. Έντεκα στην Ελλάδα. Και βγαίνουμε 11 και καμιά φορά. Στα καλά μας. Αλλιώς έντεκα και και το κρατάμε και κανένα δύο πολλέ φορέ. Οπότε, λοιπόν, για σένα τα κάναμε όλα αυτά. Για Θέλω σένα να εκτιμηθεί. Κάναμε εκτό εισαγωγή. Τι να κάνουμε. Ρίξαμε Παιδιά, τα πάντα. Πάντω, σαν επένδυση, σαν επένδυση στα πόσα επί παραπάνω κτλ. Αυτό που είπε πάντω, Λουκά, γιατί το περάσαμε στον Τουκού. Ναι, συμφωνώ με τον Λουκά. Ότι αυτό που έχει, αυτό και στο προηγούμενο στον Πολίβιο, ότι εκεί που επενδύει, αν παίρνει σήμερα Apple, περιμένει να σου δώσει 10-20-30% το χρόνο. Εάν πάρει ε, Facebook και έχουμε πει ότι μαζί πάνε ρίσκο και κέρδη, εάν πάρει Facebook σε αυτή την ηλικία που είναι ο Πολίδιο, περιμένει τα λεφτά σου να μην πάρει 10-20% το χρόνο, περιμένει να πάρει ή να μην πάει καλά ή να πάει πάρα πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι θα πάει η Apple. Αυτό εννοούσα εγώ πριν ότι δεν παίρνει ρίσκα στον Πολίδιο. Ναι, ε, μωρέ, ωραία. Risk reward είναι. Τώρα η Apple είναι all, times, 10 all 10 time. Τα, τα ρίσκα τα παίρνει όταν τα καταλαβαίνει. Αν δεν τα καταλαβαίνει, δεν θα τα πάρει τα ρίσκα. Ε, ναι, αλλά δεν μπορώ να ναι, το. Ναι, τα καταλαβαίνει. Ναι. Δεν έχει ναι. καταλαβαίνει ε, ε, τι εταιρείε και τι εταιρείε. Δεν καταλαβαίνει πολύ δηλαδή. το μέταβερ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, δεν καταλαβαίνω το μέταβερ. <laughs> <laughs> Όχι, το καταλαβαίνω το, το, και το Ωραία, ρίσκο. Ωραία, εντάξει. Ναι. Όταν θέλω να ρισκάρω κάτι πρέπει να καταλάβω γιατί ρίσκα, το ρίσκο που παίρνω, να καταλάβω πού είναι, σε τι βασίζεται και, και πώ μπορεί να εξελιχθεί. Δεν με νοιάζει τώρα να πάρω. Πάει επί χίλια η μεταβέρ Α πάρω και το 700. Α πάρω και το, 400, Αρκεί να είμαι καλά ενημερωμένο για αυτό που πάω να κάνω. Δεν με νοιάζει. Ένα-ένα μου έρχονται. Επειδή είπε πριν ότι έφτιαξε τηλεόραση και του πήρε, τη, τη, πήρε βραβεία και τέτοια. Να πούμε, να πούμε ότι χάνει με το μαξί το Apple Music. Πάει στη δεύτερη θέση σιγά-σιγά γιατί περνάει το Amazon, έτσι. Ναι, έβαλε, έβαλε ούτε... περισσότερα free τραγούδια, παιδιά, το Amazon. Τι έκαναν οι τύποι. <laughs> να σου <'ς> πω. <laughs> και το καλά Amazon, καλά, από Ο το να λόγος τα κλέφουμε το... πειρατικά. Ο λόγο που πέφτει το Amazon, που πέφτει, που δεν έχει πάει έτσι. Παιδιά, είναι ότι αντίστοιχη σαν το μετά. Αυτοί οι δύο έχουν κοινέ πορείε αυτή τη στιγμή. Ό,τι λεφτά. Βγάζει λεφτά το Amazon. Δεν το βγάζει. Ό,τι λεφτά όμω βγάζει, τα ρίχνει όλα. Δεν κρατάει τίποτα. Τα ρίχνει όλα. Σε... Και έτσι έκανε μια ζωή. Τα ρίχνει όλα για να επανεπενδύει και να αυξάνεται σε άλλου τομεί που δεν πάνε καλά. Μα τα σε άλλου τομεί που είναι. έχει μεγαλύτερα margins, ρε, Γιατί ξέρει mm. ότι αυτό που κάνει το retail δεν έχει profit margin, mm. Είναι mm. άλλου σκοπού. Mm. Πάντω με αυτό το πράγμα, εγώ πήρα πρόσφατα το Fire Stick, ε, γιατί η τηλεόραση μου είναι λίγο παλιά και ήθελα να έχω το Netflix, α πούμε. Και είναι πολύ ωραία εμπειρία. Ξέρεις, έγινα μέλο του Prime και είναι νέα. Πάμε 100 likes, like. συγγνώμη, συνέχισε. Και είναι 9 ευρώ το μήνα και γενικά όλο το, το κομμάτι είναι... Στην αρχή ήμουν σκεπτικός με αυτό, απλά μου έδωσε ένα μήνα δωρεάν η Prime ή η Amazon, επειδή αγοράζω συνέχεια πράγματα από την Amazon και δεν ήμουν Prime. Και έχει πολλές διευκολύνσεις, εσύ. Το, το, δηλαδή και ταινίε έχει μέσα Είχομενη και, το, μέρα, Amazon, και το Amazon Music, πατάω το κουμπάκι στο τηλεχειριστήριο και τη λέω, ξέρω mm -hmm. εγώ, παίξε το τάδε μουσική και βάζει κατευθείαν τη μουσική. Πώς είναι να ναι, έχω εγώ, το Amazon, τη... Είναι η, είναι η Αλέξα, πέρα αλλά πέρα, πέρα, δεν χρειάζεται Αλέξα, να πει Αλέξα. Η ναι, η Αλέξα. Ναι, δεν χρειάζεται ναι. να πει Αλέξα. Ξέρει, λε τι ώρα είναι τώρα, τι καιρό έχει έξω και στα λέει όλα. Είναι στα αγγλικά όμω, έτσι, ή στα γερμανικά. Τι και, καιρό και... και ναι, είναι έξω, τι είναι πόρος, το ναι. <laughs> Δεν σε έξερα γελία, θα σου φαντάζεσαι. Τη ναι, τι ρωτά, με θεωρεί όμορφο, ξέρω εγώ, τι, τι θα γίνει, θα κάνω σε έξι να δεν διάφορε πιο όμορφο <laughs> έχει δίκιο εδώ πέρα ε, ε, πολύ ίδια ρωτάει εδώ και έχει πολύ, στοχ... πολύ εύστοχη η ερώτηση. Τι ρίσκο μπορεί, γιατί αυτά πάνε και μαζί. Είναι και που δεν το ζήτησαμε αυτό. Έχει πολύ δίκιο ο Greece Mobile. Μία μετοχή που έχει πέσει πάρα πολύ, έχει μειωθεί πάρα πολύ και το ρίσκο της. Ναι, αλλά πόσο θα ανέβει πάνω. Θα φτάσει πάλι τα all time high. Δηλαδή αυτό, Α, αυτό, αυτό, είναι ρίσκο, αυτό είναι ρίσκο κέρδη, αλλά ρίσκο στη χασούρα. Έχει πολύ ναι. λίγο λιγότερο ρίσκο από αυτή που είναι αντεβάλλοντα. τα value. λεφτά που βάζω εγώ κάπου θα έχουν καλύτερα τα απόκρισμα από ότι αυτή τη στιγμή στην Google, όπω το βλέπω εγώ. Δεν σου λέω ότι θα πάνε στο μηδέν. Ούτε η Google, ούτε η Meta, ούτε. Σίγουρα οι όχι. Οι άλλε εταιρείε. Εντάξει. Το γεγονό ότι είσαι ότι δεν είσαι undervalued και η άλλη εταιρεία είναι undervalued όμω, επειδή πα ότι κάνει value investor, δεν πρέπει να κυνηγά το value. Το value δεν είναι στα value. Με undervalued. τόσο return of capital employed που έχει και με το growth που προσφέρει στα κέρδη, δεν είναι undervalued. Δεν είναι overvalued. Ε, πάνω δεν πάνω είναι overvalued ή ή Apple, ναι. αυτό ναι, αυτό δεν αυτό είναι overvalued η Apple εννοεί. Ναι. Δεν είναι overvalued. Ούτε εγώ θεωρώ ότι είναι. Αλλά μεταξύ του είναι. Όχι, μεταξύ του λέω είναι overvalued. Δεν λέω ότι η μία είναι overvalued. Κα... Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν overvalued σχεδόν. Έχουν ψηλό ψηλοεξαφανιστεί. Πολύ λίγε. Αλλά από αυτέ τι μεγάλε, καμία δεν λέω με overvalued. Ούτε η Apple είναι overvalued, ούτε η Meta. Εδώ πέρα έχει πόσο 800 πι, τέτοια, δεν ξέρω, 80-90, πόσο έχει ακόμα η, Amazon. Και δεν μπορεί να την πει overvalued καλά-καλά. Που για μένα είναι. Όχι, λίγο. εσύ, η Amazon. Όχι, εσύ, τι όχι πόσο όχι εσύ, έχει. Ε, είναι 80, στο 70, 80, 70 80, τώρα. 70, 70 80, έχει πολύ. Ο μέσο όρο είναι 20 και παίρναμε κρίση. <laughs> Εμεί έχουμε φτάσει στο 6 στην Alba Μακεδονία. Κοίτα, στο... έπεσε όμω σήμερα, έπεσε φίλε κάτω από το 1 τρισεκατομμύριο και έχει να συμβεί εδώ και 2,5 χρόνια. Είναι 940 μπίλιο. Εμείς Εμεί πάμε για στο. Ποια τι μου λέτε. Έπεσε από το τρισεκατομμύριο και είναι στα 89 πυρέ η φίλε. Ναι, 89 πυρέ. Αυτό κοίταζα και εγώ τώρα. Εκεί Οπότε με αυτή την έννοια λέω ότι ανάμεσά του είναι η μία είναι πιο overvalued και η άλλη πιο undervalued. Οπότε επειδή είσαι value investor, πρέπει να κοιτάς το undervalued. Αυτό είναι ο ορισμό. Ε, είναι καλύτερη ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Με αυτά τα δεδομένα, η Apple. Δεν το να πουθενά. Δεν θέλει. Εντάξει. Εσύ χάνει. <laughs> Όταν πάμε βόλτα με τα Άσε κότερα του κάτω. Να, το χάσω, ρε, να, να χάσει κάποιο για να τα πάρουν οι άλλοι. Τι να κάνουν, έτσι. <laughs> Όταν πάω εγώ στην Σουηδία και αυτό στην Γερμανία με κότερα βόλτε, εσύ στην Αφάκτο θα κάθεσα με Έχω το ήδη, το που χάει Έχω και. ήδη κότερα, αγόρι μου. Ο, <laughs> ο, Έλα ο, να ο, ο, σε ο, πάω ο, τώρα ο, βόλτα για να δει πώ είναι. Λίγο. το καλοκαίρι αυτό. Το Μια βάρκα έχω ρε. Ο πατέρα μου μαθαίνει να σε πάω, όντω. Πολύ βία κατεβαίνω Χριστούγεννα πάτρα. Κανονίσουν να σε εκεί. Όλοι περνάει τη γέφυρα ο Λουκάς, όποτε έρχεται, περνάει τη γέφυρα, έχω βαρθεί να το βλέπω. <laughs> 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 Περνά την Ισύρια και μια φορά. <laughs> Φοβάσαι, <Λέχομαι, laughs> να δεις, να δεις ναι. τον κόσμο μακριά την αφπακτο, όπως είναι. <laughs> είχα, άκου τώρα, να, για να κλείσουμε, είχα πάει φοιτητή, τώρα πρώτο έτος, ρε, γνωριζόμαστε όλοι και όπου πού είσαι. Ας πέρα πώς το λέει. Γνωρίζω ένα παιδί από Θεσσαλονίκη τώρα και εντάξει, ο τύπος μόλις <laughs> άκουσε ένα αφακτος εκεί, Ρίο τι σκέφτε, πρώτο, τη γέφυρα. Μου λέει, Έλα φίλε, έχει περάσει από τη γέφυρα Ρίο που τώρα από το 2004 πήγα το 2009, δεν είχα περάσει τη γέφυρα μια, δύο, τρει, δέκα φορέ. Ε, Πάνω απ' έτσι ζούσα σε κανένα υπόγειο. Τι κάνω, Όχι, ρε φίλ, να σου πω την αλήθεια, φοβάμαι τι γέφυρε. Τι κάνω, Πάω με το και καράβι. Πα με το καράβι. Και το πίστεψε. <σχει> <σχει> ε, εγώ που είμαι ρομαντικό, ακόμα με καράβι πάω. Καλό το φεριμπότ. Καλό το είναι και τζάπανε και... με τα πόδια. Ω, oh, έτσι. Με τα πόδια, με τα, τα πόδια. 13... πώς έφτασες εκεί. Ε, εσύ είναι, μαζά, είναι 13 και 13 είναι 26 ευρώ, εσύ, για 10 λεπτά απόσταση. Ένα. Έτσι. Ε, ούτε τα 10, φύζε... ένα-δύο λεπτά κάνεις πάνω στη γέφυρα. Όχι, ρε, 13 τέτοιο. Είναι τα 26... Ε, είναι τα... 26 είναι τα διώδια. Ε, ναι, αλλά ποιο 10 λεπτά, λέω, ένα-δύο... Α, εννοεί 10 λεπτά με φεριμπότ. Ένα τέταρτο είναι. Ε, 12 με 15 λεπτά είναι. Να σε πέρασες το πρέπει να το περιμένεις να γεμίσει... Σιγά που καταρχά δεν γεμίζει πλέον. Αρχίζει με <laughs> το βασικά. Ναι. Δεν γεμίζει πλέον, αλλά φέρνει όλα τα τρ... μόνο. Τρώσει και ωραίο λουκάνικο εκεί, έχει και καντίνα δίπλα. Γενικά <laughs> τρώσει λουκάνικο εκεί πέρα να καθεί πολύ ώρα. Τρώπο που περιμένει. Στο ρίο ή στο αντίριο. Και από εδώ και από εκεί είναι ενταλίκε κάργα. <laughs> εκεί γονταλίκε έρσιμο να την περιμένει. Ε, γι' αυτό σου λέω εγώ. Τα... Συνάδελφοι αυτοί <laughs> δεν πειράζουν. Πάμε να το κλείσουμε, παρεκτρεβόμαστε. Λοιπόν, άντε, άντε. Καληνύχτε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουκά. Be well, παιδιά. Όποιο δεν τον ξέρει, να τον ακολουθήσετε. Θα σα πει τα πάντα. Ένα από τα πιο το. δυνατά live που κάναμε μέχρι σήμερα. Έτσι. Όχι μέχρι σήμερα, στη δεύτερη σεζόν το live. Στη δεύτερη σεζόν. Καλά, δύο Στην έχουμε δεύτερη. κάνει. Ισχύει. Και <laughs> εγώ και εσύ <Δεν> <laughs> 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 το τρίτο <laughs> δεν <laughs> <είναι αυτός. laughs> Το, το, το τρίτο με, με ποιον το συγκρίνεις, με ποιον συγκρίνεις. Δεν έχουμε ποτέ, δεν έχουμε καλεσμένο, δεν έχουμε τίποτα. <laughs> ε, ο ο, 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 ο Πολιώτος πάει σε τόσα με, πότες και τόσα με, live που το δεν Λου, με, το Λουκα, Λουκα, με το προηγούμενο, με το προηγούμενο καλεσμένο που δεν ήρθε ποτέ, <laughs> Λουκά, δεν σε έβαλε καν στο πιο δυνατό. Είπε από τα πιο δυνατά. Καλά, Πολύβια. Και... <laughs> άμα κεράσω καφέ στην Πάτρα, να μου τη βρει Δηλαδή, από τα τρία συνολικά, τα δύο που είμαι εγώ και αυτό, έτσι να σε έβλεπε ένα από τα τρία πιο δυνατά. Σε <laughs> ένα από τα τρία, είσαι ένα από τα καλύτερα από αυτά τα τρία. <laughs> <laughs> Μέσα στα ένα. <Okay>. Οκ. <laughs> ε, ε, και, και αυτό είναι, κάτι είναι ελπίδα. <laughs> λοιπόν, άντε, ευχαριστούμε και όντω, Λουκά, σοβαρά μιλάω. Θα έρχεσαι λίγο πιο συχνά για να <laughs> Σε παιδί μου, δεν να... λε. Για να τη λέτε στον Πολύβιο. <laughs> Ναι, ναι, και αυτό. Πολύβιο, ε, εσύ πρέπει να πάρεις και τον τέτοιο, να πάρεις και εσύ ένα σήμα χώρα. Όχι, ναι, ρε, εγώ... Δεν κοίτα, υπάρχει κανένα. Στις μετοχές, στις στις μετοχές <laughs> εγώ θα τη λέω στον Πολύβιο και στα μακροοικονομικά και πολιτικά φουρτ το καρφί των οικονομία. Δεν παλεύεται ο άνθρωπος. Λοιπόν, Twitter, παιδιά. Έχουν και οι τρεις Twitter εδώ πέρα. Έχουμε και οι, και οι τρεις. Εμένα, όπω με βλέπετε, αυτόν από κάτω θα τον βρείτε με το όνομά του, Πολύβιος Χωραφάς. Έτσι, έτσι ακριβώ. Και το Λουκά δεν ξέρω πώ τον βρείτε, δεν ξέρω καν τι έχει. Ε, εμένα μην με ψάξει, <laughs> δεν έχει νόημα. <νομίμα. laughs> λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάντε ένα like όποιο δεν έχει κάνει τελευταίο. Τα λέμε. Φιλιά, πιλιά. φιλιά. φιλιά. Τσαό, καληνύχτα. Έλα, καληνύχτα, μάγκε. Καληνύχτα. Και μάγκε. Και μάγκε.